Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Κυρία Παναγιώτα Χαλκιά, στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, εκεί πηγαίνετε για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, σας δίνουμε την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Στο www.listoparto.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτιών μέσα από την οποία σίγουρα υπάρχει ένα το οποίο ταιριάζει για τις ανάγκες του δικού σας αυτοκινήτου. Για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στην καντίνα Midstop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Σε τρία σημεία στην πόλη Θεσσαλονίκης, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Ίσοδος μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56, Λαχανοαγορά, Οδός Λακαδά, στον κεντρικό δρόμο, μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε στέλνετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και να πω ότι μεγάλος μας χορηγός είναι η Σκιάδης Παλοδήμος, η εταιρεία στην οποία μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia, Hyundai στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Και όλοι εσείς οι οποίοι θα αγοράσετε το νέο μοντέλο το οποίο επιθυμείτε θα έχετε όφελος τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Καλά ακούτε, είναι μία ακόμα από τις προσφορές τις οποίες κάνει για Σκιάδη Παλοδήμος και σίγουρα ένα μπορεί να καλύπτει τις δικές σας ανάγκες και να τα δοκιμάσετε κιόλας, καθώς τα περισσότερα είναι ετοιμοπαράδοτα, τηλεφωνώντας περισσότερα στο 2310-596-596. Μπείτε τώρα στο goldmall.gr και βρείτε σούπερ προσφορές σχετικά με το αυτοκίνητο, από πάρκινγκ και πλήσιμο μέχρι εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας του αυτοκινήτου με έκπτωση έως 70%. Δείτε το από κινητό ή υπολογιστή, ενώ με 5 τρόπους αγοράς μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει. Μπείτε τώρα στο goldmall.gr και βρείτε
πρωτότυπες λύσεις για το αυτοκίνητο σε απίθανες τιμές. Άλλα περιμέναμε να δούμε, αλλά είδαμε χτες. Ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Βίντη με 0-2, σαν ένα παιχνίδι το οποίο έγινε αργά χτες το βράδυ. Κάτι το οποίο προσωπικά δεν το περίμενα, Κωστή. Ναι, έπαιξε μεγάλη μπάλα ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Πήρε αποτελέσματα μέσα από θελκτικό ποδόσφαιρο, με ταχύτητα, με χαφ καλά και δεν το περίμενε. Εντάξει. Το 10 μονάδες στο διπλό δεν το περίμενε. Και εσύ τα αρσενικά τα καταλαβαίνει από τα μέζια. Τέλος πάντων, δεν το περίμενε. Ωραία, άλλο θέμα. Δεν το περίμενε. Τι να σου πω, το περίμενα. Εντάξει. Πολλά αποτελέσματα δεν τα περίμενα και. Εντάξει. Δεν μυρίζεσαι τη στραβία. Δηλαδή... Πρώτα θα τρακάρει δηλαδή εσύ και μετά πατήσει φρένο. Πρώτα πας έβραγμα και μετά πας να κάνεις έλεγχο. Όταν έχεις ενδείξεις. Ναι. Τι ενδείξεις? Η καρδούλα συνήθως προειδοποιεί. Τι? Προειδοποιεί. Και ο ΠΑΟΚ προειδοποίησε η καρδούλα. Πήγε στο Καραϊσκάκι, ήταν φάει 5 γκολ. Πήγε στη Χαριλά, ήταν για χί το μάτς. Ναι. Τι ναι. Πήγε με την Τρίπολη, τον μπάτσι Τρίπολη τα τελευταία 25 λεπτά, το έβαλε μέσα στα δίχια. Τι ναι. Πήγε στο Πανιόνιο, μισή ώρα δεν ακούμπησε την μπάλα. Τι ναι. Τι ναι, νενέκια, τι ναι. Πήγε ο Απόλλωνας, ο οποίος. Σταμάτα, ποια Μπάτερμπορ είσαι, ρε. Και τι είναι η Μπάτερμπορ πίσω, τι είναι η Μπαρτσελόνα, η Μπάτερμπορ πίσω, τι είναι η Μπάτερμπορ. Δηλαδή, άμα ρωτήσει τη Τσιμισκή 100 και πει ποια είναι η Μπάτερμπορ πίσω, θα σου πει καμιά γκόμενα που τραγουδάει. Μπάτερμπορ πίσω, Μπάτερμπορ Χίστον. Άντε βρε, κόκκινε, βράτε βρε. Πήγε στην Μπάτερμπορ πίσω. Μαρκάραν οι άλλοι στα 7 μέτρα η χαφ, Μπάτερμπορ πίσω. Άσε η. Μπάτερμπορ πίσω, πώ τη λένε. Να το πάρει αλλιώ. Αυτά σε μάθαινε ο Παΐσιος απάνω. Τέτοια δεν μαθαίνατε. Η διδασκαλία του χριστιανική τέτοια ήταν, το μενού. Χάλασα μαζί σου. Μα εγώ φταίω. Ναι. Μάλιστα. Εσύ. Ναι, εγώ δεν λέω τέτοια. Πάντα εσύ. Χειρότερα. Ναι. Ναι, αλλά δεν είμαι χριστιανός. Εσύ πρέπει να προσέχεις και σήμερα ειδικά. Είσαι. Δεν είμαι χριστιανός. Βαφτισμένος, παντρεμένος σε εκκλησία. Με ρώτησαν, ρε. Δηλαδή εσύ για να παντρευτείς δεν σε ρώτησαν. Όχι. Γιατί σε ρώτησαν. Όχι, μόνο παντρευτείς. Α, παντρεύω μόνο. Παρακάτω άλλα, λέγε. Δεν κατάλαβα. Λέγε, ρε. Είναι για σένα εμφάνιση η οποία σε επηρεάζει για το παιχνίδι της Δευτέρας? Αν με επηρεάζει. Ναι. Δηλαδή πρέπει εγώ να δω το χθεσινό παιχνίδι για να βγάλω για τον ΠΑΟΚ μια αυτή? Πάντα υπάρχουν παράμετρα. Δηλαδή είδαμε έναν Ολυμπιακό. Πράσε τώρα, είδαμε έναν Ολυμπιακό και είδαμε μια. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε τώρα. Άσε τον Ολυμπιακό, τελειώσουμε με τον ΠΑΟΚ και πάμε μετά. Μα είναι άμεσα. Δηλαδή ξυπνήσατε εσύ και οι ΠΑΟΚΣΙΔΕ σήμερα ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, του Πολιούχου της πόλης σας. Και εξαιτίας του κάνω εκπομπή. Εξαιτίας που κάνετε εκπομπή, πού θα πήγαινες ρε Κόκκινα να σαβουριάσεις? Πού θα πήγαινες? Δηλαδή, πού θα πήγαινε, πού θα πήγαινε να σαβουριάσεις? Πού θα πήγαινε? Πάμε παρακάτω. Πού θα πήγαινες να κουτράρεις, να πούμε σήμερα? Φαγώθηκε να κάνουμε εκπομπή, να κάνουμε εκπομπή. Ναι, να κάνεις εκπομπή. Να μην γιορτάσετε. Τι να γιορτάσεις? Τι να γιορτάσεις, ρε. Και τι έγινε? Σου έρθει κανένα μήνυμα, ούτε να γιορτάσει η εκκλησία. Ούτε ένα μήνυμα δεν. Στην εκκλησία ξέρεις τι θα γίνει σήμερα? Από ένα ευρώ να δώσει ο καθένας. Βγάλανε 3 μήνες. Γιατί δεν ανοίγει? Και πώς μπορεί να ανοίξει η εκκλησία? Φυσικά. Δεν μπορεί να ανοίξει η εκκλησία. Άπηση η εκκλησία του Αγίου Ράποντα. Ω, έτσι είναι. Ο Αγίος Ράποντα. Έτσι εύκολα ανοίξει η εκκλησία. Άιτε. Τόσο δύσκολο. Χαϊβάνι. Λες ο Άγιος Ράποντας. Και κάνε εσύ μια θρησκεία δικιά σου. Δεν μπορώ να το κάνω έτσι. Μπορώ να πω ότι είδα στο σπίτι. Ό,τι θρησκεία θέλεις κάνει. Εντάξει, ναι. Άλλο μπορεί να κάνω. Ελευθερία υπάρχει. Θα πάω στο σπίτι και να πω εδώ ο τείχος ραγίζει και βγάζει κλάματα. Δεν είμαστε το 200 φέλη να δώσουν από 5 ευρώ, λες. Κάντο. Για και τι θα κάνει με 200. Αφού τα βγάζω από αλλού, γιατί να το κάνω αυτό, δεν χρειάζεται. Άλλο θέμα, λέγε. Το ΠΑΟΚ δηλαδή περιμένετε εσείς να χάσει 0-2 από τη Βίτη και να κάνετε κριτική ότι δεν παίζει μπάλα. Καλά, 2 μήνες δεν βλέπετε. Τυφλίστε, στραβωμάρα έχετε. 4 κιλά τσίμπλα στα μάτια έχετε για να δείτε ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει μπάλα. Δηλαδή πρέπει να χάσει το μάτς για να το δείτε. Είπα ποτέ ότι ο ΠΑΟΚ παίζει μπάλα. Δεν περίμενα εγώ να χάσω ΠΑΟΚ. Περίμενε να παίξει μπάλα δηλαδή. Όχι. Αφού δεν παίζει μπάλα, κάποια στιγμή θα χάσει. Ρε φίλε, πάει στο Καραϊσκάκι για 4 γκολ. 5. Πάει στη Χαριλάου, τον παίζει ο άλλος στα ίσια. Πολύ εύκολα έχασε. Τι έχασε? Πολύ εύκολα έχασε. Και τι να κάνουμε δηλαδή? Εγώ δεν τον περίμενα. Α, ναι, δεν το όταν περίμενα. Δεν περιμένω κάτι, το λέω. Τι δεκάδα ήταν αυτή που κατέβασε δηλαδή? Τον Καρέλη σεντερφόρ κατέβασε. Ναι. Ο Καρέλη είναι για τη λαϊκή την Πέμπτη εκεί πέρα να κουβαλάει κασόνια. Για μπάλα είναι ο Καρέλη έτσι όπως έχει γίνει. Δηλαδή, μαλλί πλατινέ. Φιγούρα και λιγούρα. Έχεις δει σε πολλές λαϊκές με πλατίνα μαλλί τύπους? Κάτι γύφτος από τον Ενδροπότεμο, βάβουν το μαλλί πλατίνα και πάνε και πουλάνε κάστανα στην λαϊκή. Θα πάρει πάλι ο Βασιλιάς και θα λες άλλο. Τι έκανε ο Βασιλιάς? Ο Βασιλιάς είναι εκεί στην περιοχή του. Εγώ είμαι στην Τούμπα. Ας λέει άλλα. Ας λέει άλλα. Άμα πάω στην περιοχή του, ας με απαγάγει. Στην Τούμπα. Να με κανατάψουν και σε βάλουν όμω. Άσε εδώ τον τάτσο. Κλεμμένο θα τον τάτσουν ούτω ή άλλω. Θα βάλουν και ένα κλεμμένο. Ελά ρε, μην πηδά κουβέντα μεσημεριά. Με Βιάγκρα, ό,τι θε πηδά. Λοιπόν, άστο το έργο τώρα. Χορηγός σου. Χορηγός μου. Τόσα φάρμακα έχει. Σε ένα έχει κολλήσει. Τι
Τι χιούμορ. Δικό μου. Εσύ το είπες. Αγιορείτικο είναι το χιούμορ σου. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν είμαι, είμαι άξιος να είμαι αγιορείτης. Μπερδεύεσαι. Τι να είσαι. Δεν είμαι άξιος να είμαι άξιος τίποτα να είσαι. Τι αγιορείτης να είσαι. Γιατί είμαστε παρέα. Τι. Γιατί είμαστε. Είσαι βοηθός τρελού. Βοηθός τρελού. Βοηθός τρελού. Βοηθός. Ναι, είσαι βοηθός τρελού. Εγώ είμαι βασικός. Πάμε στα θέματα τώρα. Δεν είναι ο Ραπτόπουλος και ο άλλος. Μην πηδάς κουβέντα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν περιμέναμε σήμερα χθες να κάνει την ήττα για να βγούμε να το κριτικάρουμε. Όπως οι βλαχοπαοξίδες που βγαίνουν σήμερα και κάνουν κριτική. Άμα ήταν μάγκες, να βγαίνανε και να κάνανε κριτική πριν να γίνει αυτό το σκηνικό. Γιατί η κριτική μετά την ήττα δεν μετράει. Ποια βίντε, ρε φίλε. Ποια βίντε. Ποια βίντε, ρε φίλε. Την είδες με την ΑΕΚ τη βίντε. Την είδες. Η ΑΕΚ ήταν κακή. Α, η ΑΕΚ είναι κακή. Η ΑΕΚ τι είναι, η Μπαρτσελόνα είναι η ΑΕΚ. Όχι. Άμα παίξει ΠΑΟΚ ΑΕΚ δηλαδή πέντε φορές, πόσες φορές θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τις τρεις, τις δύο και δύο θα βγει σοπαλία και μια η ΑΕΚ. Την αφέλεια που παίζει ο Ζουνίδης μπορεί να κερδίσει. Ο Ζουνίδης με την αφέλεια που παίζει με 4-4-2. Χωρίς εξτρέμ. Χωρίς εξτρέμ με τα δεκάρια να παίζουν για εξτρέμ. Οι κινήσεις των παικτών του στον αγωνιστικό χώρο δείχνουν, δείχνουν χωρίς την μπάλα, γιατί την κίνηση χωρίς την μπάλα τη βλέπεις, ότι διδάσκει τακτική ο Ζουνίδης. Εδώ χθες φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ, όχι ότι από χθες, φαίνεται καιρό ότι δεν έχει προπονητή αντάξιο της ιστορίας και των χρημάτων του κυρίου Σαβίδη. Ύστερα παίζει 4-4-2 ΠΑΟΚ για 10 λεπτά ένα τέταρτο. Και 60 εκατομμύρια ευρώ το πρωί με λέει ο Κουλιανός, λέω ρε Νίκο, πόσο είναι το μπάτζετ. Είναι 60 εκατομμύρια λέει. Πιανού. Του ΠΑΟΚ όλο μαζί, όχι των παικτών, 30 είναι των παικτών. 30 είναι όσο αξίζουν οι παίκτες. 30 εκατομμύρια αξίζουν οι παίκτες και δεν μπορεί να στηρίξει. Στάσε ρε, περίμενε, μπάσκερ μάρκετ να πούμε. Περίμενε, γιατί μιλάς. Οι μεταγραφές πόσο κάνουν, οι παίκτες πόσο κοστίζουν, 30 εκατομμύρια. Τρομαρά είναι τα νούμερα. 30 εκατομμύρια δεν μπορεί να παίξει με τη Βίτη 4-4-2 ρε ταγάρι. Πώς θα γιορτάσει σήμερα να φάσει να πούμε, τι τρώνε σήμερα, σαρδέλες τι τρώνε σήμερα, τι τρώνε την 28η, τι τρώνε, ψάρια τρώνε, τι έθιμο έχετε. Αυτό το μπερδεύεις με την 25η Μαρτίου. Α, και 25η Μαρτίου. Και γιορτή και αυτή είναι, το ίδιο. Παρασκευή είναι. Παρασκευή είναι. Ναι. Τι είναι η Παρασκευή. Ποια είναι η Παρασκευή. Δεν τρως κρέας. Δεν τρως γαλακτοκομικά. Γιατί τα πάθεις. Αν θέλεις. Γιατί τα πάθεις δηλαδή. Θα πας την κόλαση άμα τρως γαλακτοκομικά. Όχι, ρε φίλε, δεν υποχρεωτικά. Και άμα φας λουκάνικο δηλαδή θα. Δεν ρε φίλε, φάει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλω τρώω. Τι θες ρωτήσω. Άμα πας έναν ο οποίος είναι διατροφολόγος. Ναι, τι θες. Θα σου πει ότι το να τηρείς την νηστεία. Ναι. Κάνεις καλό στον εαυτό σου. Δηλαδή ναι. Πρέπει να είναι κάποιος χριστιανός. Να μην φας κρέας πόσες μέρες δηλαδή. Πρέπει κάποιος να είναι χριστιανός για να καταλάβει ότι. Όχι, να φας. Ναι, τι να τελειώσω. Να τελειώσει. Ναι, ότι δεν πρέπει να τρώει κάθε μέρα κρέας. Γιατί. Ότι πρέπει να τρώει από όλα. Ναι. Και από λίγο. Γιατί πρέπει να. Ο παπάς, ο διατρολόγος θα μου το πει. Ο παπάς πρέπει να μου το επιβάλλει δηλαδή. Να κάνεις ό,τι σου λέει. Ότι δεν σου επιβάλλει κανείς τίποτα. Άμπρα. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι, πες εκεί να μην τους επιβάλλουν τίποτα. Κανείς δεν επιβάλλει τίποτα. Πάσα θέματα. Ό,τι θέλεις κάνεις. Όπως εσύ κάνεις. Μη πάμε παρακάτω. Λέγε άλλο. Αναμνηστική, να ζήσουμε αθυμό. Δεν πειράζει, πήρα άλλη εταιρεία. Την έφεγε. Μα, συγχαρητήρια. Όποιο με δίνει στο χέρι, γιατί. Θα χαλάσει η δουλειά. Γιατί το συγχαρητήριο είναι το δικό σου. Ναι, πήρα μια άλλη εταιρεία. Καλά. Σε τι εταιρεία θα πάρω. Θε να στυπώ στον αέρα. Όχι. Θα διαφημίζω μαύρο χαρτί υγεία. Να κάνει κάκο δηλαδή, τι κάνει στο κεφάλι σου. Ορίστε. Τι ορίστε, εσύ που είσαι κόσμο γυρισμένο στη Γαλλία, χρησιμοποιείται το μαύρο χαρτί υγεία. Και μου ήρθε μια κοπέλα με ένα εργοστάσιο και μου λέει, κύριε Ραπτόπουλε, θέλω να διαφημίσετε το προϊόν. Δεν λέω το εργοστάσιο γιατί θα φανεί η μαύρη διαφήμιση, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη εταιρεία που βγάζει χαρτί υγείας. Πρώτη φορά. Θα σου στέλνω μερικά αυτά. Μια και πας πολύ στην τουαλέτα εσύ και κάνεις κάκα, αφού τρως τη σαβούρα που τρως. Εμένα με ενδιαφέρει η ποιότητα του χαρτιού. Τι σε ενδιαφέρει? Η ποιότητα του χαρτιού. Και τα ανάλογα το χαρτί πρέπει να είναι και ο πισινός. Δηλαδή ο δικός ο πισινός δεν θέλει ποιότητα. Και με εφημερίδα να πούμε του Μπούζα δεκαετία του 70, άμα σκουπιστεί εσύ, δεν καταλάβει τίποτα. Τέτοιο γουρουνά που είσαι. Έλα, πάνε στα άλλα θέματα. Θε να κάνει και κριτική τώρα. Εσύ τι κάνει, μετάξει δηλαδή. Εγώ είμαι λεπτό άνθρωπο, δεν μέσα για σένα. Λεπτό εσύ. Είμαι λεπτό άνθρωπο, έχω λεπτού τρόπου, λεπτή συμπεριφορά, είμαι ευγενή εκεί που θέλω. Εκεί που θέλει. Ναι. Εκεί που δεν θέλω, είμαι αγενή. Που... Ναι. Για πού θε να είσαι ευγενή. Με του ευγενικού ανθρώπου, εγώ είμαι ο ανάλογα. Εγώ είμαι ο ανάλογας. Όχι ο ανάλογος. Ο ανάλογας. Ναι. Με τους καλούς ανθρώπους και με τους ευγενικούς και αυτούς που έχουν θετική ενέργεια, ναι. Είμαι ευγενής. Ναι. Με τους άλλους είμαι πιο γουρούνι από ότι είναι οι άλλοι για να επιβιώσω. Ναι. Το κατάλαβες. Άντε, ποιος τον καφέ σου τώρα. Γιατί να μην τον βγει. Άντε, ποιος τον καφέ σου. Στην υγεία του Αντώνη. Ποιος είναι ο Αντώνης. Ο Κλαδάς. Ο Κλαδάς γιατί. Τι υγεία. Αυτός τον έφτιαξε. Φοβάσαι, μη σε ρίξει κανένα σουλτάν με ρεμέ. Γιατί να φοβηθεί. Γι' αυτό του λες υγεία. Γιατί έχουν να χωρίσουμε κάτι. Ναι, τις οπαδικές σας αυτές. Τον είπα, κάνουμε ασάντους με Ουγγαρέζα σήμερα. Ναι, άμα σου τραβήξει μια με το δάχτυλο στα πλευρά. Ναι, τραβάει. Δεν τραβάει. Μη στεναχωρίες. Θα λες μετά με χτύπησε. Εσύ πας στο γυμναστήριο να αύξεις την ξυλοχωρητικότητα. Καλά κάνω. Εγώ πάω στο γυμναστήριο για πολλούς λόγους. Είναι φιλοσοφία ζωής. Είναι φιλοσοφία. Είναι φιλοσοφία το γυμναστήριο. Γυμναστική είναι. Όχι, φιλοσοφία ολόκληρη που εσύ δεν μπορεί να την καταλάβει γιατί δεν γυμνάσχε ποτέ σου. Ναι, πήγε εκεί στην πισίνα εκεί πέρα. Έδινε τα ρούχα, τις πετσέτες και τα μπουρνούζια εκεί πέρα στους άλλους. Όντως. Ναι.
Άντε, τελείωνε, τελείωνε. Τι ωραία που τα ξέρεις. Είδες που τα ξέρω όλα. Τι ωραία. Για πες λοιπόν, συνέχισε. Λέω ότι βλέπεις πολλά πράγματα για να βγάλεις συμπεράσματα. Ναι. Όπως είδα τον Ολυμπιακό και δεν είναι παράδειγμα η ομάδα η Νούτζαλτ αυτή. Πώς την είπες? Νούτζαλτ. Νούτζαλτ. Ομάδα είναι αυτή τώρα η Νούτζαλτ. Όχι ρε, ομάδα Νούτζαλτ. Από το Λουξεμβούργο τώρα γελάει ο κόσμος. Από την Ουγγαρία, μεγάλο ποδόσφαιρο οι Ουγγαρές παίζουν. Οι Ούγγροι μας κερδίσαν σαν μικοί. Και τι είσαι, τι Έλληνας είσαι. Ανθυποβαλκάνιος είσαι. Τι είμαι? Ανθυποκοπρόσκυλο είσαι. Ανθυποβαλκάνιος. Προχειροδουλάκιας είσαι. Έλα, Έλληνας είσαι. Πάθε τι είσαι, τι αξίζεις. Έλληνες είμαστε. Προχειροδουλειές είμαστε. Έλα. Προχειροδουλειές είμαστε οι Έλληνες. Η κατασκευή του Έλληνα είναι προχειροδουλειά, δηλαδή. Όχι, η κατασκευή είναι μια χαρά. Ο Έλληνας είναι προχειροδουλειάς. Δηλαδή. Τι δηλαδή? Δηλαδή. Ό,τι πιάσει να μου, στραβά το κάνει. Από την πονηρή άποψη το πιάνει. Δεν το πιάνει. Πολύ άξιους άνθρωπους. Τι έχεις? Έχω δει πολύ άξιους. Πόσα τα 100 είναι οι άξιοι άνθρωποι? Τώρα με βάζει σε μια λογική ρε φίλε. Να μην σε βάλω σε λογική ρε κόλλη. Για πάρουμε τώρα τους, την εξαίρεση θα πάρουμε. Συνέχισε τώρα. Αυτή είναι, άλλα θέματα δεν έχει μόνο τον Πάο και έχει. Δεν μου λες πώς κρίνεις το γεγονός ότι στο 25ο λεπτό οι Παοξίδες εγκατέλειψαν την ομάδα τους από την κερκίδα και την κάνανε Γιάννη Πουλόπουλο στα μάτια σου τα μελαγχολικά. Κρυώνανε. Τι κάνανε? Κρυώνανε. Κρυώνανε. Βλέπαν ότι δεν πρόκειται να γυρίσει ποτέ. Λοιπόν, ακούστε το είπα και το πρωί. Κατάπτυστη, όσοι εγκαταλείψατε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν και ο κάθε ΠΑΟΚ χρειάζεται τη φωνή, τον καλό λόγο και την ιαχή, την ηχητική βία των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην κερκίδα για να πάρουν ψυχολογία ή κακή εκείνη την μέρα από ποδοσφαιριστές της ομάδος. Άμα πετάτε φωτοβολίδες και κροτίδες και πιστόλια, δεν παίρνει ο ποδοσφαιριστής. Η καλή κερκίδα για μένα λοιπόν δεν είναι το καφριλίκι το δικό σας. Η καλή κερκίδα είναι αυτή η οποία η ομάδα μου δεν τραβάει και εγώ τη δίνω θάρρος. Τη δίνω ελπίδα, τη δίνω κουράγιο με τις φωνές μου. Όχι να εγκαταλείψω την ομάδα μου στο 60, 70, 75 ή 81, 71 λεπτό τη συναντήσεως. Το καταλάβατε? Γιατί αρκετή οπαδολαγνία έγινε σε αυτή την πόλη για όλες τις ομάδες. Ο λαός του Άρη, ο λαός του ΠΑΟΚ, ο λαός του Ηρακλή, ο λαός του ΠΑΟΚ, ο λαός του Άρη, ο λαός του Ολυμπιακού. Τι λαός? Εδώ δεν κάνει. Ο λαός θα πουλήσουμε κανένα φίλο, έτσι. Ο λαός δεν παίζει ποδόσφαιρο. Ο λόγος δεν παίζει ποδόσφαιρο, εγκαταλείπει την ομάδα στα δύσκολα. Τι ας σε κάνω εγώ δηλαδή? Τι ας σε κάνω εγώ δηλαδή, ρε φίλε, άμα θέλω τη βοήθειά σου και εσύ με εγκαταλείψεις, ξέρεις τι άσχημο είναι? Δεν μου λες, αν πας σε ένα μαγαζί που τραγουδάει κάποιος την ώρα που τραγουδάει και φύγεις εκείνη την ώρα, δεν είναι προσβολή για τον τραγουδιστή? Είναι προσβολή για τον τραγουδιστή. Ένας που είναι στο θέατρο και παίζει μια σκηνή και εκείνη την ώρα βλέπει το θεατή να φεύγει, δεν είναι προσβολή? Πώς νιώθει η ψυχή του ηθοποιού ή η ψυχή αυτού ο οποίος, ξέρω εγώ, είναι ποδοσφαιριστής και βλέπει ότι, γιατί φαίνεται, ότι η κερκίδα αδειάζει σαν να λέει δεν σε πιστεύω, δεν σε γουστάρω, δεν σε βοηθάω. Δεν το πιάνεις αυτό το θέμα, γράφεις, έχεις τον υπολογιστή, εσύ δεν θα δουλέψεις εδώ σήμερα. Τέλος πάντων, πες ό,τι θέλεις, θα σε κάνω εγώ. Εγώ το θεωρώ πολύ κακό αυτό το πράγμα. Μόνο σου κάνεις θέματα, βλέπεις ότι δεν πουλάνε. Δεν πουλάει το θέμα ότι η κερκίδα του ΠΑΟΚ ήταν για τα πανηγύρια χθες? Όχι. Δεν πουλάει, Δεν μπορεί. Για πες μου εσύ ρε κόκκινε πολίτη, βγάλε την πραμάτια σου να σε δω τώρα. Όχι, το τρομερό θέμα που είπες θες και είδα ότι έγινε χαμός. Ποιο είπα, τι? Ότι τόλμησε ο ΠΑΟΚ και ενδιαφέρθηκε για τον Ματέο Γκαρσία. Τι τόλμησε ο ΠΑΟΚ? Είπες ότι αυτό είναι ανέντιμο, είναι ανήθικο. Δεν με νοιάζει αν είναι ανέντιμο. Δεν ξέρω τι αν κάνει ο Άρης. Τι κάνει ο Άρης? Τι έκανε? Τίποτα δεν έκανε. Τι σου λέει αυτό? Τι μου λέει αυτό? Ότι ο Καρυπίδης τον κρατάει από το λαιμό ο Σαβίδης. Αυτό μου λέει αυτό. Ότι δεν μπορεί να του κάνει το μάγκα. Το κρατάει από το λαιμό. Άλλο μπορεί να κάνει το μάγκα. Το κρατάει από κάπου, από το λαιμό. Ότι δεν τον παίρνει να κάνει μαγκές. Αυτό ακριβώς. Και άμα ξέρανε οι σουπεράδες της προηγούμενης εποχής, οι οπαδοί της προηγούμενης εποχής, ότι ο Σαβίδης με τον Καρυπίδη είχαν πριν από κάποια χρόνια εμπορική συναλλαγή, ξέρεις πώς θα συνδυάζαν αυτό το 1-2 το Άρη. Όπως πριν από 20 χρόνια που ο Πέρι κυνηγούσε το Λάκη τον Ιωαννίδη και το χτυπήσανε γιατί ένα μάτσο Άρης ΠΑΟΚ έληξε 0-0 και αυτοί το θεωρήσαν στημένο. Είδες πώς τα λέω, ωραία, τα θυμάμαι εγώ. Σημειωμένα τα έχω. Και έχω και ημερολόγια. Αποχώρησε ο Πέρι μετά όταν τα βλέπει αυτά και αποχώρησε. Τι αποχώρησε ο Πέρι? Από το παδικό. Ο Πέρι αποχώρησε όταν έπεσε ο Άρης η Β' Εθνική πρώτη φορά. Εκεί αποχώρησε ο Πέρι. Όχι, και δεν του άρεσε να τα παίρνει. Ναι, του άρεσαν οι χεριές που γινόταν τον Πέρι. Γινόταν χεριές. Τα άσχημα πράγματα που γινόταν. Οι χεριές. Τα άσχημα πράγματα έχουν ονοματεπώνυμο. Τι χεριές? Χεριές. Δηλαδή τι δηλαδή? Ήταν κάτι τούβλα και τα πήραν στο σπίτι. Τι χεριές? Και αυτό επειδή δεν είχε αυτή την. Ναι, δεν γούσταρε. Αυτό και δεν γούσταρε. Τι έκανε? Γι' αυτό το γουστάρουμε τον Πέρι. Εννοείται. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Δεν γουστάρουμε κάτι άλλο τύπου που δεν παίρνουν τηλέφωνο. Τι δεν παίρνουν τηλέφωνο? Τίποτα. Όταν ξέρουν τι ώρα είναι ανοιχτό το εστιατόριο. Ποιο εστιατόριο? Ο φίλος, ο Βαρσαλίνος. Αντί να μας πάρει να πάμε να φάμε, τίποτα. Ότι έχει μια καλή παρέα εκεί να πάμε να γουστάρουμε. Τσάμπα θέλεις, φαΐ. Τίποτα. Εντάξει. Ο φίλος, ο Ματζαβίνος. Άντε να μην αρχίσουν άλλο μαγαζιά τώρα. Σε κέρασε πολλές φορές ο Ματζαβίνος. Τι θες? Τι με έκανε? Τι σε έκανε?
Ποτέ. Τίποτε. Πήγαινες. Δεν μου λες, αν πας σε ένα εστιατόριο τώρα και πας με ένα σακί ψάρια. Ναι. Και πεις στον εστιατόρα, καλησπέρα σακί είμαι. Σακί ψάρια. Πες, παίρνω, να το κάνω ένα σακί ψάρια. Παίρνω ένα σακί ψάρια από τη λαϊκή και το πάω στο εστιατόρα. Γεια σας, μπορεί να μου ψήσεις τα ψάρια αυτά και να πιω και δύο ρετσίνες και να σου πληρώσω τις ρετσίνες. Θα βάλεις και τα ψιστικά. Τα ψιστικά. Θα πληρώσεις και σαλάτες. Σαλάτες. Εννοείται. Άμα είσαι άγνωστος, πάνε σε ένα μαγαζί έτσι σχέδιο. Πάμε μαζί σε ένα μαγαζί. Ξέρεις, θα μας κάνει το κακό ποιο είναι. Ταβερνιάρης, για να συνοηθούμε. Θα μας κάνει μπαούλο στο ξύλο. Το κακό ποιο είναι. Τι το κακό. Όταν είσαι πελάτης σε ένα μαγαζί, πηγαίνεις κάθε εβδομάδα, πληρώνεις κυρίως ναι, ναι. αυτά εδώ. Ναι, ναι. Α, το να πας και να. Αυτό γυφτιά είναι που κάνεις. Εσύ πες το γυφτιά. Okay. Ο κόσμος τι λέει, λες. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος. Εσύ κάθε... τι λες. Πας από τη λαϊκή, παίρνεις ψάρια. Και πηγαίνεις και τα ψήνεις στον άλλον. Εγώ παίρνω ψάρια τα οποία δεν τα έχει στην ταβέρνα του. Για μεγάλα ψάρια πλέον. Ναι. Που δεν πρόκειται να τα πάρει. Και να τα πάω στο σπίτι σου, να τα φας και πάω στην ταβέρνα. Για να δείξω ότι έχει λεφτά στην ταβέρνα. Να κάνει το όχι, ρε φίλε, μπορώ να το βάλω και να τα πάρω σπίτι να τα φάω. Άλλο, αυτό είναι εντάξει. Τα παίρνει τα ψάρια και πα πα πα. Στην ταβέρνα πώ τα πα. Ποιο σου είπε, δεν κατάλαβα. Τι ορφανώσει. Δεν τον κάνω κατανάλωση. Ορφανώσει, τι τζάμπα τον αφήνω. Τι κατανάλωση τον έκανε. Δεν θέλω να φάω μόνο μια σαλάτα, θέλω να φάω και μια τσιπούρα. Θέλω να φάω ένα φαγκρί, θέλω να φάω κάτι άλλο. Α, πας στο μεγάλο ψάρι εκεί και τρως μια σαλάτα. Αφού δεν παίρνει μεγάλο. Ξοδεύτηκες πολύ. Δι. Δεν ξέρεις αν ξοδεύομαι. Εντάξει. Εγώ δεν κάνω συμφωνία να έχω και ένα τραπέζι τη βδομάδα. Αυτό είναι μια συμφωνία, είναι άλλο κομμάτι. Καλά έκανες. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ έχω μια άλλη σχέση. Φαντάζεσαι τώρα εγώ να πάω στο κρεοπολί, ας πούμε, του Μούχαλη. Τώρα το ίδιο το κρέας με το ψάρι. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Να το πω, ρε Μούχαλη. Κόψε 4 μπριζόλες και 2 λουκάνικα να φραγκφούρτης να πούμε. Τρόψε και ένα λαιμό και ένα αυτό και ένα. Ωραία, τα πέτρα. Αυτά τα κάνει σπίτι σου. Περίμενε, φίλε. Περίμενε, γιατί τα ψάρια τι είναι. Τελείως διαφορετικό. Ψυχή δεν έχω και τα ψαράκια. Σπαρταράνε όταν το βγάλει. Το ψάρι. Το ψάρι, ναι. Το ψάρι. Πρέπει να το φας την ίδια μέρα. Ναι, ενώ το κρέας κάνα μήνα μετά, ε. Το κρέας είσαι να ρωτήσει ένα κρεοπόλιο, αν ναι. τα αφήσει το ψυγείο, ναι. συντεύει και όλοι. Είναι καλύτερο. Δηλαδή πάμε τώρα να πάρουμε από τα κρέατα. Ρώτα τον κρεοπόλιο, ο οποίο είναι και ο καλύτερο κρεοπόλιο που υπάρχει για μένα. Καλά, θα σου δώσει και εσένα. Καμιά σπάλα θα σου δώσει. Δεν πάω να ψωνίζει. Δεν πα, κακό. Ο αδερφό μου πάει ψωνίζει. Εντάξει, ναι. Λέμε τώρα αλλά τα είναι καλύτερο κρεοπόλιο. Τα παίρνουμε τώρα. Ρώτα τον. Και πάμε σε ένα εστιατόριο. Επειδή τον εμπιστεύεσαι. Ναι, ναι, ναι. Πες το ιδανικό ποιο είναι. Ναι. Είναι να συντεύει, θα σου πει. Άλλο ρε σε ρωτάω. Πάμε σε ένα εστιατόριο άγνωστο. Παίρνουμε τα μάξι και πάμε σε ένα εστιατόριο. Αμολάμε τις μπριζόλες στον εστιατόριο. Δεν γίνεται αυτό. Κάτσε να σου πω. Και του λέμε: έχουμε αυτές τις μπριζόλες, βάλτε τις εκεί πέρα. Θα πάρουμε μια πατάτα, μια σαλάτα και μια ρετσίνα. Θα μας δώσει κάτι χαστούκι ο εστιατόριο. Μα δεν γίνονται αυτά. Θα φύγουν τα σαγόνια μας, φύγει από εδώ. Μα δεν γίνονται αυτά. Φύγει από εδώ τρόμπα μαρίνα τώρα. Πλέον με 3 και 60 τρως. Πώς? Με 3 και 60 τρως κρέας. Είναι ναι. πάμφτινο. Ντάξει. Άλλο το ψάρι. Το ψάρι το καλό, το μεγάλο. Ναι. Και άλλο το κρέας. Εσύ και σε φιγουραζή θε να πάρει το ψάρι εκεί. Όχι, ρε φίλε, δεν πάω να κάνω φιγούρα και λιγούρα. Εντάξει, ό,τι πει. Άλλα θέματα υπάρχουν. Θες από την παοκάρα που. Ποια παοκάρα, ρε φίλε, 0-2. Ναι. Και δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να μας κλείσει. Να πάμε να το δούμε εκεί να γουστάρουμε κιόλα. Ναι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Ειλικρινά τώρα, σοβαρά σου. Λίγο δεν τρέπεσαι. Όχι. Να κάθομαι εγώ σαν το βλάκα να γράφω για το στοίχημα και αυτά εδώ. Να βλέπω τι γίνεται στου αγώνε. Εσύ να μου πει. Πάνε. Θα πήγανε και τα παιδιά να φάνε. Ναι. Πάνε να φας και εσύ. Έγραψε για το στίγμα, εντάξει. Να πούμε τον ανδρώνα σε βάλει στα βαρέα ένση με εσένα. Αυτό είπα. Αυτή και στα ανθρακοριχεία και, και εσύ ένα. Και εσύ και αυτή. Να πάτε στα βαρέα ένση. Μα βγείτε στα 58 με βαρέα ανθυγιεινά. Έλα, άλλο. Λέγε. Όλα καλά, ναι. Όλα καλά, ε. Πού ήσουν χθες. Όπου θέλω ήμουν. Λογαριασμό θα σε δώσω. Ναι, ναι, πήγα να κάνω δουλειά. Μαύρο χαρτί υγεία. Σε ποια πόλη δεν επιτρέπει. Τι σε νοιάζει ένα πια πόλη, γιατί κουτσομπόλη. Πήρε και το όπλο μου από εδώ και το. Σου πήρα, ναι. Στο έδωσα. Μου το έδωσες. Μπερδεύεσαι. Πού ήταν το όπλο. Παραπεταμένο. Παραπεταμένο. Και τόσο εσύ. Και επειδή είναι ο Πασκάλ μάρτυρας, ναι. ρώτα. Παραπεταμένο ήταν. Και τόσο εσύ το όπλο. Δεν το έσωσα, ρε. Μάλιστα. Το είδα, το πήρα στο γραφείο μου και λέω τώρα που θα έρθει το δώσω. Και όπως είδες, ούτε το ακούμπησε. Ούτε το άνοιξε. Ε, αφού δεν ξέρεις από όπλαση. Να τα κάνεις κουλοχέρι, να πω. Πάει στο διάλογο τώρα με το όπλο. Έλα, άσε με σε πειράξω λίγο σήμερα μέρα που είναι γιορτινή για την πόλη. Έλα. Δεν μου πειράξει να σε χτυπήσω στον αέρα ή εκτός. Τώρα έχω και συνάγη, μπορεί να με χτυπήσει άνετα. Από εβδομάδα δύσκολο. Θα να σε χτυπήσω, θα κολλήσω κιόλας. Άντε, πάει. Εξωγή, λέγε, ρε. Είναι η πιο επικίνδυνη είναι, ρε. Για τις ιώσεις. Ναι, ρε, είναι. Λοιπόν, αν θέλετε χρώματα με πολύ μεγάλη καλλιτικότητα, θα διαλέξετε χρώματα Vitex από την εταιρεία Cosmoglou, η οποία παρακολουθεί τις τελευταίες εξέλιξεις στο χρώμα και δίνει πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος. Τα καταστήματα Cosmoglou, τα οποία είναι 3 τον αριθμό, δυτικά Ιθάξη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππο 74 και ανατολικά Εθνική Αντιστάσεω 82 στο Φίνικα. Με τον κλειδαρά Στέργιο, Πετκανίτσα, Αδελφών 101 και Μάρκου Βότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή οτιδήποτε χρειάζεται από ένα κατάστημα με κλειδιά. Ή τηλεφωνήστε στο 85 27 27, προκειμένου να σα δώσει λύση είτε έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Οτιδήποτε αφορά κλειδιά, κλειδαρά στο 85 27 27.
Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η σκιά της Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που μπορείτε να αποκτήσετε το Skoda, το Kia ή το Hyundai των ονείρων σας με δώρο για τα 3 πρώτα χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας. Περισσότερα πηγαίνοντας εκεί, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, ή τηλεφωνώντας στο 2315-96-596 για να μάθετε πολλά περισσότερα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Καρυπίδη και στην ΠΑΕ Άρης, γιατί αμέσως μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ξόφλησαν όλους τους λογαριασμούς των ποδοσφαιριστών γύρω στο 1 εκατομμύριο. Από παλιές οφειλές, δηλαδή νοικοκυρεύτηκε το σωματείο σε απίστευτο βαθμό. Μπράβο. Δίνω συγχαρητήρια λοιπόν. Μπράβο στην ΠΑΕ Άρης. Και πρέπει, γιατί παλιά λέγαμε δεν πληρώνονται, έχουν κούτρα τους παίχτες τους κτλ. Μόλις τελείωσε το μάτς με τον ΠΑΟΚ. 1.400 προκαταβόλη και άλλο 1.200. Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Μπράβο. Δεν γράφτηκε πουθενά, δεν ξέρω, το γράψαμε εμείς, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αλλά πρέπει να το αναδείξουμε αυτό το γεγονός. 100%. Δεν γίνεται, δηλαδή, συγχαρητήρια μέσα στον Οκτώβριο. Μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, αμέσως, την άλλη μέρα, την παλάνη μέρα, μάλλον την τρίτη μέρα, δώσανε τα λεφτά και εξοφλήσανε τους πάντες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι οπαδοί του Άρη θα πρέπει να νιώθουν περήφανοι για μια τέτοια διοίκηση που πληρώνει μετά από ντέρμπι και μάλιστα χαμένα κιόλας τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Πολύ σημαντικό. Πρόσεχε. Ναι. Ρε Ραπτόπουλη. Ναι. Εσείς μας λέγατε για την ποιότητα και την ανωτότητα του ΠΑΟΚ 2 μήνες. Καραγκιόζητες ξεφτύλες. Δεν σεβάστηκε τη βίντεο ΠΑΟΚ Ραπτόπουλη. Πείτε μας για την ποιότητα και ανωτότητα του ΠΑΟΚ. Ελάτε, λέει, μην τρέπεστε. Η κουβέντα σήμερα μου θυμίζει τους κριτικούς που έριχναν τις μπάλες στον αγωνιστικό χώρο για να διακόψουν το μάτι της καθυστερήσης. Μην κάνετε τους δύσκολους, ελάτε. Ολυμπιακός νομικός. Αφού δεν υπάρχουν θέματα σήμερα, πείτε για τις μειώσεις των συντάξεων, για τη δολοφονία της Λαγούδη, για τον Ζακ. Λέει, είστε πιο ειδικοί και είναι πιο βατρά για εσάς. Είναι φίλος του Ολυμπιακού. Τι μπορεί να είναι. Γιατί το στέλνει αυτό στη δικιά μας την εκπομπή. Γιατί θύμωσε που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Όχι, 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 όχι. Γιατί θέλει το σαγόνι του κατέβασμα αυτού. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί σε αυτή την εκπομπή. Κατάφερε να βάλει γκολ στο Νόφι και κρυφτεί. Σταμάτα, ρε, όχι, ρε. Τι είναι αυτό τώρα, απάντηση είναι αυτή, ρε. Απάντηση. Ποιε και άλλα τσίπουρο και άντε φύγε, πάρε άδεια να πούμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμείς, σαν εκπομπή εδώ πέρα, σαν εκπομπή, έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν μας αρέσει. Ότι ο ΠΑΟΚ πήρε αποτελέσματα χωρίς να το αξίζει η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Ότι μας προβληματίζει με τη συμπεριφορά του, την αγωνιστική. Ότι στο μάτς με τον Ολυμπιακό μας προβλημάτισε. Σε όλα τα μάτς μας έχει προβληματίσει. Ελάχιστα παιχνίδια ήταν αυτά τα οποία ευχαριστηθήκαμε για πάνω. Δεν έχει παίξει καλά. Ένα λεπτό, ρε Κόκκινε. Και αυτό το καθήκη τώρα μεσημεριάτικα τολμάει να στείλει μήνυμα στη δικιά μας εκπομπή. Τολμάει. Μάλλον μπερδεύεις τις εκπομπές καθήκη. Καταλάβατε επιτέλους τι θα πει ΑΕΚ. Τι άλλα σημάδια θέλετε. Καταλάβατε ποια είναι η καλύτερη ομάδα σε αυτή τη χώρα. Περιμένω απάντηση ναι ή όχι για αυτό το απλό ερώτημα. Τολμάτε και βάζετε το συνοθήλευμα του ΠΑΟΚ στην ίδια πρόταση με την ΑΕΚ. Μιλάτε για ποδόσφαιρο. Αλλά εάν το ποδόσφαιρο είναι αριστερόχειρο, εσείς είστε δεξιοπόδαροι. Σας βεβήλωσαν χθες οι Ούγγροι είναι και φίλοι με τους Μακεδόνες. Βεβήλωση έγινε. Ναι. Ό,τι θυμάται, χαίρετε το καλό. Ο ΑΕΚΣΙΣ. Ναι. Χαίρετε που η ΑΕΚ θα βγει τρίτη στο πρωτάθλημα με μείον βαθμούς που την βγάζει στα μάτια το οπαδικό κίνημα της ΑΕΚ. Και είναι ύποπτος και η διοίκηση της ΑΕΚ είναι ύποπτη γιατί από το τίποτα δημιουργήθηκε θέμα για άλοθη. Αυτός εδώ μιλάει τώρα για μια ΑΕΚ η οποία τις έχουν φάει τα σωθικά. Τελειώσανε ο Ουζουνίδης με αυτό το 4-4-2. Δεν υπάρχει να πούμε πνευμόνι, όρθιο οξυγόνο μέσα στο πνευμόνι του κάθε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει ρηχό ρόστερ και αυτό το. Να μην το χαρακτηρίσω σαν τον προηγούμενο. Δεν έχει βάθος, την αφήνετε την ΑΕΚ απροστάτευτη αγωνιστικά όσον αφορά το κομμάτι ποδόσφαιρο και παίρνετε εκεί πέρα 5-6 διαιτητές. Χάσατε τα δικαστήρια. Τα πήρε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, τα δικαστήρια. Τι θέλω να πω με αυτό. Η αμυνά του είναι αυτή. Ναι, τι, άμα πεις ρε καημένε. Ο αδύνατος φωνάζει. Άιντε καημένε. Αυτό που λεβάλεσαι τα ψάρια και εγώ θα βρω μαγαζί να στα ψήσει. Μην στεναχωριέσαι. Ναι. Να μην είναι γάβρος και σαρδέλες. Ναι. Άξι. Ναι. Αυτό χθες δεν ήταν ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ έχει πάρει πολλά ματς γρηγοράκι όπως αυτό με τη Σπαρτάκ. Κάναμε 2-0 στο 10 και ο λαός ήταν φτιαγμένος. Και γύρισε το μάτς με τον Μπέλκα. Χάναμε και φωνάζαμε μη σταματάς το κέφαλο. Εντάξει. Αν πιστεύεις χθες ότι φταίει ο κόσμος που ο ΠΑΟΚ έχασε. Ο κόσμος δεν φταίει ποτέ, δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο κόσμος. Ο κόσμος είναι κατάπτυστος που αφήνει μια ομάδα στο 65 χωρίς κοινό. Όσοι φύγανε, γιατί δεν φύγαν όλοι. Λοιπόν, να πούμε και για τον Άρη και κάτι άλλο. 17 Νοεμβρίου δεν θα υπάρχει Ερέρα στον Άρη. Λοιπόν. Τελικά υπάρχει θέμα Ερέρα ή όχι. Πώς δεν υπάρχει θέμα Ερέρα. Υπάρχει θέμα Ερέρα από τον Διαμαντόπουλο όμως, όχι από τον Καρυπίδη. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Άντε πάλι ξανά την ίδια ερώτηση. Ναι, υπάρχει, το λέω. Θα με βγάλει στο σωθικά, ρε. Εκείνη τη μέρα με έλεγες δεν υπάρχει.
Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει? Την ημέρα που ήρθε και σου λέω, άκουγα επιφανείς Αριανούς και πολλούς Αριανούς. Οι οποίοι διαμαρτυρόταν, γκρινιάζανε. Ναι, να γκρινιάζουν για τον Ερέκη. Βεβαίως. Αλλά το θέμα δεν αποφασίζει. Δεν είπα ότι είναι θέμα Καρυπίδη. Είναι θέμα Διαμαντόπουλου. Ο λόγος είναι πως δεν ακούει ο Ερέρα. Δεν ακούει ποιος θα βάλει. Ο Διαμαντόπουλος τι είναι? Ο Διαμαντόπουλος είναι ένας μάνατζερ. Έχει κάποιους παίκτες και είναι στον Άρη. Στον Παναθηναϊκό δεν ήταν? Ήταν, τον πήρε ο Άρης. Και τρώει τον Τζανακάκη τώρα επειδή έκανε τον πέναλτι για να βάλει το δικό του μέσα. Τον Κωνσταντινίδη που είναι 1,5 μέτρο. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Τι να πω. Τι, δεν πρέπει να τα πούμε, όλα τα λέμε. Τι για τον πάω, λέμε για τον Άρη, για τον Ολυμπιακό, λέμε για όλους. Μα τι να πω, ρε φίλε. Δεν είπαμε συγχαρητήρια στον Άρη. Δεν επιτρέπεται. Προηγουμένως που... Έχει κάνει μια ομάδα. Ναι. Δηλαδή την προετοιμασία ο Διαμαντόπουλος την έκανε. Δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά. Ρωτάω, την προετοιμασία ο Διαμαντόπουλος την έκανε. Απάντησε μου. Δεν καταλαβαίνω. Την προετοιμασία ο Διαμαντόπουλος. Πάλι 4 φορές θα ρωτήσει. Κόλλησε στην Τζιμισκή. Μα δεν απαντά. Τη φλάτζα κόλλησε. Όχι. Δεν την έκανε ο Διαμαντόπουλος. Ο Διαμαντόπουλος έβαλε τους παίκτες. Λοιπόν, ορισμένος εξ αυτών ο ίδιος. Και ο Ερέρα δεν ακούει. Το καταλαβαίνει τι σημαίνει δεν ακούει? Δεν μπορούν να συνοηθούν. Δεν υπάρχει δεν ακούει. Όχι, το χαρτάκι που του δίνει δεν το παίρνει. Προς το παρόν. Και καλά. Δεν ξέρω αν έχει κάνει καλά. Έχουν πολλά παράπονα στον Άρη από τον Ερέρα. Να ξέρει ότι. Αχαριστία. Φρε, τι αχαριστία. Μπορώ να λέω αυτό που θες. Όχι, δεν μπορεί να λες αυτό που θες. Την αλήθεια να λες. Τι αχαριστία. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι έκανε δηλαδή ο Ερέρα? Έχει ένα προπονητή. Τι έκανε ο προπονητή? Ο οποίος έχει 18 καινούργιους ποδοσφαιριστές. Ναι, και τι. Τους κάνει και δείχνουν ομάδα. Και καλή ομάδα. Ναι, και. Και το διώχνεις. Άμα χάνει. Εντάξει. Άμα χάνει. Ποιο χάνει, ρε φίλε, πώς χάνει? Τι πώς χάνει? Εγώ βλέπω ότι ο Άρης από το πουθενά είναι μια ομάδα η οποία είναι για πεντάδα. Και θέλει να διώξει τον προπονητή. Από πού είναι σε για... άλλο κόσμο ζει. Από πού είναι για πεντάδα? Σε άλλο κόσμο ζει. Γιατί είναι για πεντάδα, ρε κόσμο. Εγώ λέω ότι είστε σε άλλο κόσμο. Για ποιο λόγο? Ο Μαδάρα είναι ο Άρης. Έχει τρελαθεί, ρε. Ο Άρης είναι ο Μαδάρα. Λοιπόν, είναι ο Άρης έπαιξε δύο φορές με τον ΠΑΟΚ που είναι η ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα και το κοιτούσε στα μάτια. Και θα διώξει τον προπονητή. Αχάριστη. Γιατί ο Ατρόμητος. Απαράδεκτη. Ο Ατρόμητος και ο Παναθηναϊκός είναι για πεντάδα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος. Θα βγει εκτός ο Άρης και. Εκτός τι είναι, επιτυχία. Εμείς την γράψαμε το καλοκαίρι, τώρα τι βλέπεις. Τι έγραψες, την πεντάδα. Τι έγραψες δηλαδή. Τον Παναθηναϊκό τον είχε κάνει για πεντάδα το καλοκαίρι. Τον έγραψες εσύ. Φυσικά. Να σου δώσουμε το βραβείο Νόμπελ. Εντάξει, θα συνεχίσει κι άλλο. Να σε δώσουμε το βραβείο Νόμπελ. Τι να σου δεν πω. Θέλω Νόμπελ, ρε φίλε. Μπορεί να γίνομουν και ρόπαπε κάτι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Στον έγραψα πεντάδα λοιπόν, το καλοκαίρι. Δεν ειδήσει στο κοινό τώρα μένα που είναι. Ναι. Λέω ότι θέλει αυτό. Θέλει να φάει ο Διαμαντόπουλος. Έχω το δικαίωμα να πω αυτό το οποίο μπορεί να το πιστεύουν κι άλλοι. Δηλαδή πρέπει να είμαι οπαδός της ομάδος για να το πω. Μάλιστα. Λέω ότι είναι έγκλημα άμα διώξουν τον Ερέρα. Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Επειδή διαφωνεί με τον μάνατζερ παύλα τεχνικό διευθυντή. Ναι, απαράδεκτο. Σιγάρα, κύριε, γιατί. Τι λες, ρε φίλε. Γιατί η διαφωνία μέσα στη ζωή είναι, γιατί. Η διαφωνία μέσα στη ζωή. Όχι όμως να το διώξουν. Δεν το διώχνουν με τον Άρη. Και εμείς διαφωνούμε. Δεν το δε σε διώχνουν, δεν σε κρατάω. Δεν το διώχνουν με τον Άρη. Και εγώ διαφωνώ μαζί σου. Τι να κάνω. Είδες. Σε έδιωξα. Όχι, δεν μπορείς ακόμα. Α, μπορείς να το κάνεις. Εσύ γιατί δεν το κάνεις. Με συμφέρει να σε έχω. Ναι, φυσικά. Τι. Βλάξ. Εγώ με βλάξ. Καλησπέρα, παιδιά, έχει καλή εκπομπή. Δώσαμε δύο ειδισάρες για τον Άρη. Τις οποίες ούτε το γέλο ράδιο μπορεί να τις δώσει. Μόνο να μας βρήσει μπορεί. Δηλαδή, ότι δύο μέρες μετά το μάτς Άρης ΠΑΟΚ πληρώθηκαν όλοι οι παίκτες του Άρη οι παλιοί 1.000.000 ευρώ κοντά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ καλό. Θεσπέσιο. Άτιμη φτώχεια. Άτιμη φτώχεια. Πληρώθηκε. Ακούω όλη μέρα σήμερα στο ράδιο να λένε τι έκανε, ότι έκανε rotation ο ΠΑΟΚ και δεν έβαλε τους βασικούς. Δηλαδή, ρε παιδιά, να πάρει. Ποιοι είναι αναπληρωματικοί? Κάτσε. Να τελειώσω λίγο, διαβάζω τι έστει. Ποιοι είναι αναπληρωματικοί? Να πάρει ο ΠΑΟΚ μόνο αντικαπαίκτες και να παίζει με αυτούς. Και αν δεν έκανε 1000 rotation και κέρδιζε και έχανε τη Δευτέρα από τον Παναθηναϊκό, θα έλεγαν γιατί δεν ξεκούρασε. Ποιοι λένε για rotation, ποιοι? Λογικό είναι να χάσουμε κάπου, σταματήστε αυτή την κρίνια. Για πρωτάθλημα πάμε, πρώτοι είμαστε. Ποιο μιλάει για rotation? Συμφωνώ με τον Πασχάλη που στέλνει το μήνυμα. Μα δεν κάνει κανένα rotation. Λέω ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Στην Ευρώπη, πού θα φτάσει ο ΠΑΟΚ, πού μπορεί να φτάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Όποιο γουστάρα βγει και μπορεί να μου πει ότι θα φτάσει στον ημιτελικό του Europa. Ναι, κόκκινε στο Θεό σου. Τα μάτια των ΠΑΟΞίδων δεν τα λυπάσαι? Εγώ να τα λυπάμαι. Δηλαδή, τι είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ? Δεν είναι για να μας δείξει ότι παίζει και ποδόσφαιρο, να μας ξεσηκώσει. Όπως μας το κάνει ο Παναθηναϊκός. Και βλέπουμε Παναθηναϊκό και δεν βλέπουμε ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό. Ποιο rotation έκανε? Ο ΠΑΟΚ σε δύο παιχνίδια σε έκανε να σηκωθεί από, από το καναπέ. Ποια? Στο παιχνίδι με τη Σπαρτάκ που το 2-0, το 0-2 το έκανε 3-2. Ναι. Που έβλεπε ένα παιχνίδι συναρπαστικότατο, ναι, και ήταν ωραίο. Ναι. Και για μένα στη Βασιλεία που ήταν επική εμφάνιση. Ποια, για το παιχνίδι στην Πάτε Πόρτο. Στη Βασιλεία. 0-3. Το 0-3. Το 0-3. Ναι. Εντάξει. Για το παιχνίδι με την Μπάτε Μπόρισοφ, τι να σου πω. Ύστερα, έχετε το Ζαμπάρε
που γράφουν οι εφημερίδες της UEFA, τα site της UEFA, τα καλύτερα λόγια. Τον έχετε 5 εκατομμύρια πάρει. Κάνει παπάδες στην Ευρώπη και τον έχετε έξω σε αυτό το μάτς. Αυτή είναι η κριτική που πρέπει να κάνεις. Όσο για το αν έκανε ο Πάοκ rotation, ο Πασχαλάκης είναι βασικός, ο Μάτος είναι βασικός 2. Ο Βαρέλα 3, ο Κρέσπο 4, ο Κάνιας 5, ο Πέλκας 6. Από εκεί και πέρα παίξαν και ο Μπίζες Βαρ 7, ο Άρντα 8 και ο Μπρίγιοβιτς 9. Άρα 9 βασικοί παίξανε με τις αλλαγές μαζί. Λέγεται περιορισμένο rotation. Τι περιορισμένο rotation, να σου πω τι έγινε. Έφτασε η Τσίρλα μέχρι το γόνατο γιατί παίζουν με τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις πώς τον τρέμουν τον Παναθηναϊκό. Γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πιο γρήγορη ομάδα από αυτούς. Λάθος. Τι λάθος. Ταχύτατη ομάδα. Από τη μέση και μπροστά δεν τους πιάνεις. Άμα σε χτυπήσουν στην αντεπίθεση, οι τρεις μπροστά από τους δύο αμυντικούς χαφ και ο Φορ σου αλλάζουν τα πετρέλαια. Ποιος θα τους πιάσει, ο Κάνιας. Ποιος θα τους πιάσει, ο Βάδρουμ. Ποιος θα τους πιάσει αυτούς. Εγώ λέω λοιπόν ότι. Και με ξένο διαιτητή στην Τούμπα. Ε, τραμπούκο δεν έχει, τρομοκρατία δεν έχει. Πώς θα γίνει. Σε πιάσε ο Φόβος και έβαλε τον Καντουρί. Έβαλε τον Καρέλι, έβαλε τον Τόσκα. Έτσι, έχει βάλει και το παλτό, το Σάκοφ εκεί που είναι στο Instagram όλη μέρα. Παλτό. Παλτό, τι είναι, τι είναι. Γρηγόρη, πες το Ραπτόπουλο, το Διαμαντόπουλο έχει σχέση με την ΑΕΚ και τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα γίνεται πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ποιο θέμα. Αυτό. Ποιο θέμα, εγώ το βγάζω το θέμα. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται, δεν κατηγόρησε εσένα. Δεν είναι τυχαίο. Άστε τώρα το Διαμαντόπουλο για τον Ιερά κάνουν τη δουλειά του και εμεί τη δουλειά μα. Ο Διαμαντόπουλο του πριονίζει την καρέκλα. Αυτή είναι η εντολή. Αυτή είναι η είδηση. Η είδηση, συγγνώμη. Αυτή είναι η είδηση. Και άμα τον φάει, δεν θα πει και κανένα Αριανό και τίποτα. Ξεκινάει. Και τίποτα δεν θα πει. Ξεκινάει η Β' Εθνική αύριο. Έχει να δώσει προγνωστικά. Όχι, ούτε ξέρω καμιά ομάδα. Ιδέα δεν έχω. Ούτε ξέρω. Καμιά εκτίμηση για το ποια θα ανέβει. Ούτε θα με ενδιαφέρει. Ούτε σε ενδιαφέρει. Όχι. Έχω δει Β' Εθνικέ. Στα νιάτα μου ξέρω, και Κώστα. Το ξέρω, Κώστα. Είδα και είδα. Έχω δει εγώ Β' Εθνικές και ενιαίες και Β' και όμιλοι και τα λοιπά. Τι από το Β' Εθνικές. Ξέρω ένα τρακτέρ παγκαλμένο στην Κουρμούζη. Μη. Έχω δει Β' Εθνικές πολλές καλές ομάδες και καλά πρωταθλήματα. Τώρα αυτή η Β' Εθνική με τα χωριά. Αυτή η Β' Εθνική με τους απλήρωτους. Με τα άδεια τα γήπεδα δεν με εκφράζει. Εγώ έχω δει Β' Εθνική με 4.000 κόσμο. Τι πιερικούς, τι μακεδονικούς. Τι... Πες μου ας... την πρόταση Άρη στον Παντελίδη, έγινε αυτό. Ναι. Δεν το ήξερα. Τι να ξέρεις, εσύ κοιμάσαι όρθιος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο τον Παντελίδη. Για άμα την βγάλει την είδηση, άλλος πάρ' το μετά τον Παντελίδη και πες να πιούμε ένα καφέ. Δεν με ενδιαφέρει. Σκοπός είναι να βγάλεις την είδηση, δημοσιογράφος δεν είσαι. Είσαι βγάζω είδηση γιατί έβγαλες είδηση. Ναι. Δεν βγάζω είδηση γιατί δεν την έβγαλες. Ο Παντελίδης εφόσον είναι τελειωμένος με την Τρίπολη. Γιατί είναι τελειωμένος. Τι γιατί είναι τελειωμένος. Γιατί δεν του πάει. Δεν παίζει με τον Πανατολικό. Δεν του πάει. Δεν του παίζει με τον Πανατολικό. Δεν του βγαίνει. Την έβγαλε Ευρώπη την Τρίπολη. Πέρσι. Ναι. Και εγώ το Μετρόπολη πέρσι μπορεί να το έβγαζα τρίτο, πρώτο. Και τώρα να είμαι δέκατο. Τι σχέση έχει, θα πει ο άλλο. Πέρσι τι έκανε. Εγώ λέει το Μετρόπολη. Ναι, σαν προπονητή. Τα πιστεύει κι ο άλλο. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη. Κάτσε ρε κόκκινε. Άσε τώρα μεταφορικά το λέω. Και όλοι μα βγάλαμε. Το λέγες και ουσιαστικά. Ναι, ωραία. Βγάλαμε το Μετρόπολη πρώτο πέρσι. Και φέτος το έχουμε δέκατο. Τι απειλό άνθρωπο. Αχ, τι καλά που βγάλατε πέρσι. Βράσε καημένε που είναι πρώτο. Τι είναι. Από πού είναι πρώτο. Τι πρώτο είναι. Ποιο το γράφει. Στην κορυφή και πάλι όμιλο με τον. Ποια κορυφή, τέταρτο είναι. Αφού προηγείται το Ζουρέντιο, το Ανδρών. Τώρα κράτα το. Τι είναι τώρα. Τέταρτο είσαι. Τι πρώτο είσαι. Τέταρτο είσαι. Ξέρω που. Άσε που είσαι πρώτο τώρα. Επειδή άλλοι είναι λιμά, επειδή είναι λιμά τα άλλα αθλητικά ραδιόφωνα και δεν ξέρω να κάνουν τη δουλειά του, πάνε να πει είσαι πρώτο. Τέταρτο είσαι δεν γίνει. Α, καημένε φωνή. Δεν ξέρω να βλέπει. Φύγε από εδώ πέρα. Δεν... Σε περνά τα κομμενάκια από το ζου. Μίλα για μπάλα. Βρίσκει από εκεί. Μίλα για μπάλα. Σε περνά τα κομμενάκια από το ζου. Άιντε βρε, χαϊβάνι το. Έχει εξηγήσει γι' αυτό. Ναι, για... είμαστε άχρηστοι. Άμα με περνάει εμένα το κομμενάκι από το ζου, λοιπόν, κάτι δεν κάνω καλά. Για να δει πόσο αφελό είσαι. Εγώ είμαι φελό. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα την τεχνολογία την παίζουν στα δάχτυλα. Την παίζουν στα δάχτυλα. Εσύ τι παίζει στα δάχτυλα. Εγώ παίζω άλλο πράγμα. Το βλέπω, ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, την τεχνολογία την παίζω στα δάχτυλα. Ναι, ναι. Τα παιδιά έχουν σηκαθεί. Ναι. Το Ραπτόπουλο, τον κόκκινο και την παλαιά κοπή. Αυτό σου λέω τώρα, τόση ώρα. Δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα. Άκου να μαθαίνει. Ναι, ναι. Έχουν σηκαθεί την παλαιά κοπή δημοσιογράφων. Ναι. Οι οποίοι το μόνο που κάνουν ήταν διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραμύθια του κόσμου. Τα παιδιά ακούνε Ραπτόπουλο, να ξέρει. Λοιπόν, ναι, και χαίρονται πάρα πολύ. Και χαίρονται πάρα πολύ όταν ακούνε μουσική. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Και πράγματα χαρούμενα. Σε κανένα το ζωρέντιο. Που τους κάνουν. Έκανε που... Ο Ζουρέντιο σκόνη έκανε. Μπράβο τους. Μπράβο τους, τι βγήκε. Άλλο το αντικείμενο. Τι πρωτιά έχει. Να βγει το Ζου να πει έχω πρωτιά, το Ζου έχει πρωτιά. Άλλο τι, το εσύ, κοινό. Εσύ τι βγαίνει, βρε. Άλλο κοινό έχει. Δεν με νοιάζει, βρε γορίλα. Βόδαρε. Βόδαρε. Τέταρτο βγήκε. Πρώτο βγήκε το Ζου. Το Ζου πρέπει να πάει ο Ανδρώνης στο εστιατόριο του. Πώς το λένε. Εσένα πάει σε εστιατόριο, ρε φίλε. Δεν πάει εμένα ούτε. Άλλο σου λέω. Ο Ανδρώνης τώρα θα έπρεπε να κεράσει αυτού στο Ζου να του πάει καλά, στο βαρδάκι. Να παρακίνουν 2 ώρα, φάνε 7 ώρα το απόγευμα.
Καλά κάνει. Αρχής της φιλοσοφίας ο Βαρδάκης. Καλά κάνει. Εμείς τότε το 1985. Το 1782. Ναι. Πηγαίναμε στο Καν-Καν και ήταν τότε μια τραγουδίστρια γόρη μου. Και μια σάλια να πούμε. Έλα, έλα, τελείωνε. Ούτως ή άλλως εγώ απέχω από το τραπέζι εδώ και πολύ καιρό. Δεν σε καλούνε. Όχι. Τι όχι. Κανείς δεν με κάλεσε. Πα σε άλλα τραπέζια εσύ που σε καλούν. Τι σε νοιάζει εσένα. Δεν πειράζει. Αυτό για τον Ανδρώνη. Κύριε Ανδρώνη, καλέστε τον στο τραπέζι. Σαβουριάστε τον εκεί. Τα καλαμαράκια, τα κατεψυγμένα να πούμε εκεί πέρα. Όλα τα ξέρει, λέει, αλέφατε του ραδιοφώνου. Ναι. Σε όλα μέσα είσαι. Είμαι, ναι. Έχετε υπόψη σα ότι αυτή η Βασιλεία που κέρδισε ο Πάοκ και σα έχετε πρίξει έφαγε 7 γκολ από τη Young Boys. Καλά σου λέει. Φίλε τη ΑΕΚ, καμία σχέση δεν έχει αυτό. Ναι. Λέω που έπαιξε καλά ο Πάοκ. Ναι. Με το πεθαμένο σου λέει έπαιξε καλά. Αυτό σε λέει. Έπαιξε καλά. Εντάξει, αυτό σε λέει. Και εγώ τη Βίτη τη θεωρώ πεθαμένη. Ναι. Δύο γκολ τώρα, λοιπόν, είναι πεθαμένη. Και εγώ τη Βίτη τη θεωρώ πεθαμένη. Λοιπόν, αύριο 3 ώρα παίζει ο Ηρακλής. Ναι, θα ξυπνήσω το μεσημέρι και θα δω τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Ναι. Μόνο να πας εκεί. Θα πας. Γιατί να μην πάω. Ξέρω εγώ. Πρεμιέρα, πλάκα μου κάνεις. Πρεμιέρα θα πας. Εννοείται. Θα σε δει κανείς εκεί, δηλαδή θα πει, είδα τον Γρηγόρη. Α πει ό,τι θέλει. Δηλαδή θα πάω για να με δούνε. Θα πω. Τι άρωτα θα είσαι, πώς θα. Δηλαδή, θα ρωτήσω τον Κιλόνι άμα πήγες. Ρωτώ όποιον θες. Θα ρωτήσω τι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή είμαι υποχρεωμένο να πω ότι είναι. Όχι, είσαι υποχρεωμένο να πει την αλήθεια. Αν πήγε ή δεν πήγε. Αν λέω την αλήθεια ή αν λέω ψέματα, αυτό το ξέρει. Ο Κιλόνι με λέει δεν σε έχει δει ποτέ εκεί πέρα. Ο Κιλόνι δεν σου είπε ποτέ τέτοιο πράγμα. Πώς δεν μου είπε, λέει δεν τον έχω δει τον Γρηγόρη. Εγώ και στα δημοσιογραφικά. Από αυτό θα πα στην κερκίδα των οπαδών. Ποτέ δεν πήγα δημοσιογραφικά. Πού πα, Γρηγόρη. Ποτέ. Στα επίσημα πα. Στα επίσημα πα. Λίγο πιο πέρα. Πιο πέρα είναι λίγο εκεί. Τελείω. Εντάξει. Είμαστε. 35 χρόνια στο ίδιο σημείο τώρα, πλάκα μου κάνει. Σοβαρά μιλάς. Στο ίδιο σημείο 35 χρόνια. 35 χρόνια στο ίδιο σημείο είσαι. Εντάξει, και δεν έχει δει ένα τίτλο, έτσι, σε εκείνο το σημείο. Έχει τυχιώσει καρέκλα εκεί πέρα. Ναι. Είδα το. Τι, το βαλκανικό κύπελο. Το βαλκανικό κύπελο. Με ναι. Πέτρο Θεοδωρίδη το είδε. Ναι. Και γιατί το διώξατε, άμα είδε πρωτάθλημα και από τον Πέτρο Θεοδωρίδη. Δεν σα πλήρωνε. Δεν έδινε χαρτζηλίκη. Γραφεία τύπου δεν έδινε. Αν σου έλεγε ότι αυτό δεν είναι από αυτού που τα παίρνουν. Ποιο. Ποιο, τι, πώ. Σου είχε πει ότι αυτό δεν είναι από αυτού που τα παίρνουν. Γιατί είναι αυτό που τα δίνουν. Γι' αυτό τον κυνηγάγατε. Άμα ήταν και σα πήρε. Εγώ δεν το κυνήγα γιατί. Ήρθε ο Μυτιλινό και έδινε τα χαρτζηλίκια εκεί, τον αγαπούσαν. Έλα, τελείωνε, άντε, άντε, σαχλαμάρα Έλληνα. Έλα. Έλα. Ποιο είναι ο σαχλαμάρα. Έλα, σαχλαμάρα νέο Έλληνα. Άμα πληρώνει μεροκάματο ο πρόεδρο, καλό είναι. Δεν πάνε η ομάδα δέκατη. Άμα είναι ομάδα τρίτη και δεν πληρώνει ο πρόεδρο, δεν είναι καλό ο πρόεδρο. Ο πρόεδρο πληρώνει ένα μεγάλο κορόιδο. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Εσύ καλά, πε μου τι θε. Τον κόσμο πρέπει να τον ενημερώσω. Κάνα προγνωστικό έχει να δώσει τον κόσμο για το Σαββατοκύριακο. Τι προγνωστικό να έχει. Έτσι, πιστεύει κανένα μπαμ μεγάλο, κανένα δωράκι έτσι. Μπαμ δωράκι. Ναι. Ναι, έχω ένα στάνταρ εγώ. Στάνταρ. Ναι. Ποιο. Πανιόνιος Ατρόμητος Άσου. Δεν σ' αρέσει, ε. Δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Έχει τον Ατρόμητο. Τον έχω δει τον Ατρόμητο. Τον Πανιόνιος τον έχει δει. Τον έχω δει, ναι. Με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό ήταν οι άθλοι. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ τι ήταν και τον Ολυμπιακό. Καλώς. Και αν πιάσει και ένα παιχνίδι ο Πανιόνιος ήταν και αυτό με τον Ολυμπιακό. Περιμένω αν. Εγώ βλέπω ότι ο Ατρόμητος σε όλα τα παιχνίδια καλός. Τι θα το παίξει. Εσύ. Για μένα. Ναι. Διάβολο. Άσο από ημίχρονο είναι αυτό. Για μένα. Γράψτε το. Ρε φίλε. Ναι. Μπορεί. Με ρωτάς και σε απαντάω. Ναι. Ωραία. Ναι. Αλλά χλεβάζει τη δική μου δεν γνώμη. Δεν χλεβάζω ρε κόκκινο. Εγώ σου λέω ένα πράγμα το οποίο είναι δεδομένο. Ναι. Ότι έχουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό Ατρόμητο. Μπράβο. Και έχουμε να κάνουμε με έναν Πανιόνιο, ναι. Ο οποίος σε δύο παιχνίδια ήταν άθλιος. Ναι. Με τον Παναθηναϊκό. Όχι, ο Πανιόνιος έχει ένα χαρακτηριστικό. Με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ ήταν άθλιος. Ναι, έχει ένα χαρακτηριστικό ο Πανιόνιος. Σε μερικά παιχνίδια είναι άθλιος και σε άλλα παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλός. Συμφωνώ. Ναι. Πού ξέρω εγώ άμα πιάσει καμία απόδοση με τον Ατρόμητο. Εγώ το δίνω άσο. Ρε φίλε, δεν παίζουμε στοίχημα με το που ξέρω εγώ. Να σε κάνω. Με το που ξέρω εγώ δεν παίζουμε στοίχημα. Τι να σε κάνω. Έλα από την Αθήνα. Έλα. Σε πειράζει που είναι από την Αθήνα. Ζηλεύεις. Ζηλεύεις τον Χατζινάκο, ζηλεύεις τη Μαρμίτα, ζηλεύεις την Αθήνα. Ποιον ζηλεύω? Τον Χατζινάκο. 18 στα 22 έχει τα Γιάννηνα λέει. Πανεγυρίζουν τα Γιάννηνα λέει στο ραδιοφωνικό σταθμό που δίνεται τα στιγμιότυπα να πούμε. Γιατί μου τα αναφέρεις τώρα. Ε, το λέω, μήπως. Γιατί μου τα αναφέρεις. Μήπως γι' αυτό τον ζηλεύεις. Γιατί μου τα αναφέρεις. Γιατί είναι στοιχηματής με τον μπάσκετ αυτό. Κατάλαβες. Ωραία, φίλε, μπράβο του. Άξιος. Άξιος. Χαίρεσαι γι' αυτόν. Εγώ δεν σου είπα ποτέ κάτι κακό. Άμα τον πατήσει τα μάξι, δηλαδή θα λυπηθεί. Το δικό μου το αμάξι θα τον πατήσει. Ναι, αυτό λέω. Όχι, εγώ θα τον πατήσω με το αμάξι. Ε, είδε που σε λέω. Δεν χρειάζεται να τον πατήσω. Ναι. Και χωρί αμάξι, βέβαια. Ναι. Αυτό που είπε. Τι είπε. Αυτά που έλεγε. Ναι, τα βγάζω, τα βγάζω. Όχι, αγόρι μου. Άλλο πράγμα. Η δουλειά του, ναι. Μάγκα είναι και καλά ξηγέται. Ναι. Αλλά όταν λένε βλακίε για μένα πίσω από μένα, να έρθουν μπροστά μα τα πούνε. Εντάξει. Τι είπε δηλαδή. Εσύ τα έλεγε στο καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται. Είπε πήγαινε στην Ελλάδα. Πήγε σε ένα δύο στα Γιάννα και δεν συνεχίσει. Τον πήραν αυτό να λέει. Στη θέση σου. Όχι, είπε ότι εγώ απέτυχα και ήταν και γεννιό του στον αέρα εκείνη την ώρα.
Εντάξει. Εγώ δεν τρυπάω ποτέ, δεν πριώνησα ποτέ δουλειά κάπου για να κάνω δουλειά. Αυτό την πριώνησε όμως. Δεν ξέρω τι κάνει, και ούτε με ενδιαφέρει. Τελείωσε. Εντάξει. Τζάμπα μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Γι' αυτό ζητάς λεφτά από το μαγαζί του, δηλαδή, για να καταλάβω. Τζάμπα μπορεί να κάνει κανείς. Ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να καταλάβω και ποια ήταν η διαφωνία. Εσύ πας τζάμπα. Όχι. Εγώ γιατί να πάω τζάμπα. Αυτό είναι τελείως. Εγώ γιατί πρέπει να πάω τζάμπα. Ναι, σωστά, ναι. Σωστά. Εγώ δεν πρέπει να επιβιώσω να βγάλω από κάποια λεφτά. Το μεμπτό, το κακό που κάνω, ποιο είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό περίμενα να το απαντήσεις. Μα ποιο είναι το κακό που κάνω, ρε φίλε. Δεν πρέπει να επιβιώσω εγώ. Ναι. Να επιβιώσεις. Το κακό που είναι, δηλαδή. Το να ζητάς χρήματα για να κάνεις μια δουλειά. Όχι, ρε παιδάκι μου. Σε κάλεσε κάποιος εκεί να πιει ποτέ και λες δεν πάω εκεί. Αυτό. Όχι, δεν είπα το πάω. Τζάμπαλο δεν πάω. Εκεί τι ήθελε, να σε πληρώσει το ποτό άλλο και να σε πληρώσει και, το, και να σε πληρώσει και από πάνω αφού ήταν ο Καστοριανός θέλει να σε πληρώσει. Αυτό λέω. Φίλε, εγώ πάω πληρώνω. Όταν με καλούνε για δουλειά, πληρώνομαι. Μα δεν σε κάλεσε ο άνθρωπος για δουλειά, ναι. Ο άλλος. Σε κάλεσε για ποτό. Ο Καστοριανός, λέω. Μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο Καντίνα Pit Stop. Αν θες μπουγάτσα μία ή πίτα μία σημεία δώρο. Αν θες καφέ δώρο το νερό, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιό Σταθμό 36, Δυτική Ισοδο μετά Δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λακατάς στον κεντρικό δρόμο μετά την Αρρωγέφυρα Σταυρούπολης. Η ώρα είναι 3. Ακούτε Μετρόπολης και πολύ καλά κάνετε. Τις Κακομοίρας μέχρι και τις 4. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Να σας δώσω την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή στην αγορά. Ενώ μην ξεχνάτε ότι στο www.listopardo.gr υπάρχει ένα τεράστιο παζάρ ανταλλακτικών και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμά σας το 54340. Ενώ μπορείτε να στέλνετε και στο Facebook Μετρόπολης 95,5 ό,τι θέλετε. Οι φίλοι ειδικότερα που μας ακούτε από το εξωτερικό. Να πω ότι χορηγώντας είναι η εταιρεία Κοσμάγλου. Αν σκέφτεστε και λογικά και οικολογικά, επιλέξτε Vitex Eco Make a Wish. Πλαστικό ματ, πιστοποιημένο, οικολογικό και αντιμικροβιακό χρώμα σε χιλιάδες αποχρώσεις και μεγάλη δοχή στο συχνό πλήσιμο κλάσεως 1. Με τρία καταστήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δυτικά Ιθάκης 62 με Αντών Τρίτσι, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο του 2310-480-606. Ένας φίλος μόνο τηλεφώνησε, πάμε σε αυτό να μην το χάσουμε. Εγώ είμαι αυτός. Εσύ είσαι, Αλέξανδρε. Λοιπόν, ο ένας και ο μοναδικός. Ο ένας και ο μοναδικός, μάλιστα. Και... οι άλλοι δεν ακούνε, έξω είναι. Ο Ραπτόπουλος ακούει. Ο Ραπτόπουλος τρώει, τρώει ο Ραπτόπουλος. Α, τρώει ο Ραπτόπουλος, έξω τρώει. Τρώει λοιπόν, κάτι ναι. Με Ουγγαρέζα, ένας άντρας με Ουγγαρέζα. Ουγγαρέζα, ναι, ωραία. Να τον πω τον κύριο Ραπτόπουλο, ναι. Ότι κύριε Ραπτόπουλε, αφήστε ήσυχο τον Πάο και τους Παοξίδες και τους Μάο Μάο και τέτοια και θα βάλω το στόμα όταν μιλάς για τον Πάο. Ο Πάο είναι η ιδέα. Περνάει μια κρίση τώρα, δεν ξέρω τι έχει πάρει, μα χθες τρακάραν οι παίκτες μεταξύ τους. Είδα να τρακιάνουν οι παίκτες μεταξύ τους, μια στην άμυνα και μια στην επίθεση. Σωστό, το συμφωνείς μέχρι εδώ. Εντάξει, ήταν κακή η εμφάνιση σώμα. Και στο τέλος και τσάκαρε με τον άλλο. Α, έχει Ουγγαρέζα στα χείλη, τώρα μπήκε στούντιο με την Ουγγαρέζα στα χείλη για να σε απαντήσει, Αλέξανδρο. 10 μονάδες το διπλό έδινε. Ορίστε. Ορίστε. Για πες. 10 μονάδες το διπλό έδινε, λέω, χαϊβάνια. 10 μονάδες, ναι, ναι, όλα εστιμμένα. Ναι, 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 είπα κόψτον, είπε τέτοια πράγματα. Κόψτον, είπε για στημένα παιχνίδια. Έστειλε ένας φίλος, δες τι. Μισό λεπτό. Αυτός έχει τρελό χαρτο, δεν τον πάρουν μέσα. Πάρουν εμάς. Εμείς δεν το έχουμε ακόμα. Τι έστειλε ένας φίλος, προπό. Ναι. Ωραίο, ε. Τι, δεν το είδα. Ένα δελτίο προπό. Δεν το αναπολύς. Καθόλου. Καλά, ρε φίλε, εσύ γιατί πιάζει 13 άρια. Και 14 έπιασα. 13 είναι ένα που. Όχι, το κλασικό 13 άρια πιάσει. Το πιάσα. Πήρα ένα τον πιάνκι. Πλάκα που κάνει. Και δεν το αναπολύς. Στο προποτζήτικο του Βασίλη Γεωργόπουλου. Και δεν το αναπολύς. Όχι, δεν το αναπολώ. Γρηγόρη, πέτω το φαλάκρα έξω από το στούντιο, πολύ μύρλα βγάζει. Ναι. Ούτε η κακιά πεθερά δεν κάνει. Έτσι. Καλά κάνει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έλα, γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου, ρε φίλε. Δεν μου λες, ρε φίλε. Μα εκεί μαζί με τον κουμπάρο σου το πρωί που κάνετε την εκπομπή. Μάλιστα. Όταν έπαιξε η ΑΕΚ και απέκλεισε τη βιντεότων. Οπότε αυτή που πέρα τηλέφωνο και εκεί πέρα έσκυζε τη φωνή του και έλεγε με το βιντεοκλαμπ και το ένα και το άλλο. Ναι.
Και ότι ο ΠΟΑΚ έπαιζε με τις ομαδάρες στη Βασιλεία που δεν παίζει ούτε η Europa League, γιατί αποκλείστηκε και στο Europa League από την Κυπριακή. Αυτά τα έλεγε και ο προπονητής τους, δεν τα έλεγαν. Να ρωτήσω. Και έπαιζε η ΑΚ δίθεν με τις ομάδες που άμα έβγαινε ο ΠΟΑΚ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις κάτι. Κάτσε λίγο. Ο ΠΟΑΚ άμα δεν του κλέβα το πρωτάθλημα θα έπαιζε με εύκολες ομάδες όπως η Βιλιώτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω αν θες απάντηση. Ναι. Τα δύο παιχνίδια τι σχέση έχουν? Όχι, έχουνε, γιατί όταν έπαιζε ο ΠΟΑΚ με τη το Βασιλιά... Το ένα είναι παιχνίδι ομίλων που ό,τι θες γίνεται. Εντάξει, με ρώτησες να απαντήσω. Να τελειώσω. Και το άλλο παιχνίδι κρινόταν η πρόκριση του ομίλου. Εντάξει, ωραία. Οκ, okay, το είπες αυτό. Είδαμε όμως, χθες παίξαν οι ομάδες και είδαμε. Γιατί λοιπόν, όταν έπαιζε η ΑΕΚ, λέγανε ότι επειδή κλέψαν από το ΠΟΑΚ το πρωτάθλημα, ο ΠΟΑΚ θα έπαιζε με το βίντεο κλαμπ και θα έπαιρνε στους ομίλους. Ενώ αν η ΑΕΚ έβγαινε δεύτερη, ναι, θα έπαιζε με τις ομαδάρες όπως είναι η Βασιλεία, που η οποία δεν προκλήθηκε ούτε στον κύριο Πάλι. Και η Βασιλεία αυτή τη στιγμή δεν πέσε στον κύριο Πάλι. Γιατί αποκλείστηκε από την ΑΕΚ και μεσού. Λοιπόν, άρα η ομαδάρα που έπαιζε ο ΠΟΑΚ αποκλείστηκε από την ΑΕΚ Λεμεσού και το βιντεοκλαμπ της Ουγγαρίας που έπαιζε η ΑΕΚ, ας πούμε, που ήταν υποδέστερη ομάδα, έρθε και έριξε δύο γκολ με στην Τούμπα. Θέλω να πω αυτά που βγαίνουμε και λέμε, ότι ξέρεις ότι ο άλλος έπαιζε με τα λιμά η ΑΕΚ επειδή ήταν πρωταθλήτρια και ότι ο ΠΟΑΚ έπαιζε με τις ομαδάρες, είναι λίγο λάγαμε να λέγαμε. Ναι. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσουν έτσι οι ελληνικές ομάδες και πρωταθλητές να βγει του χρόνου ο ΠΑΟΚ, επειδή θα πρέπει να περάσει δύο γύρους, αποκλείεται να μπει ο Μίλου Champions League. Καλά, αυτό εδώ θέλει σοβαρότητα και θέλει να δουλέψεις και θέλει να φτιάξεις ομάδα. Στο Champions League δεν έχει αυτά που έχει στο ελληνικό το πρωτάθλημα. Έκλεισες, ωραία. Εσύ χάρηκες που ο ΠΑΟΚ έφαγε δύο χθες. Όχι, δεν το θέμα άμα χάρηκα ή όχι, ρε φίλε. Είναι, δηλαδή, το χάρηκες. Αυτό τώρα, αυτή η ερώτηση που κάνεις, τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει με το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο ΠΑΟΚ χθες με το Άρη χάρηκα εγώ, δεν λυπήθηκα. Άθλιο ήταν. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε μπάλα χθες. Όχι, και. Με τι ομάδα έπαιζε. Γιατί πάντα λέμε το budget, γιατί όταν παίζει με καμιά ομάδα σοβαρή. Όταν παίξει με μια ομάδα σοβαρή και χάσεις, λες ας πούμε είχε τετραπλάσιο και πενταπλάσιο budget. Όταν η άλλη ομάδα έχει τέσσερις φορές λιγότερο budget από σένα και χάνεις, τότε ποιος φταίει. Γιατί λέμε όποτε χάνουμε, λέμε το budget, ήταν οι άλλοι που να τους παίξεις. Τώρα που είχες εσύ 10 φορές μεγαλύτερο budget, γιατί δεν μπορούσες να τους παίξεις. Αυτός ο χάλια πάω ξεκέρδισε όμως. Ε? Αυτός ο χάλια πάω ξεκέρδισε. Καλά, τώρα πάλι εσύ το γυρίζεις αλλιώς την. Γιατί γυρίζω δεν ξεκέρδισε. Δηλαδή άμα κοιμηθεί ο Θεός, κοίτα φίλε, πότε δεν μπορεί να κοιμάται ο Θεός. Καμιά φορά ξυπνάει κιόλας και να προσέξει. Εγώ και εσύ μπορεί να κοιμόμαστε όλοι. Γιατί άμα είναι μακάρι να συνεχίσει να παίζει έτσι, να δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Για να δούμε. Χθες έβλεπε το μάτσο ένας φίλος μου στο Instagram μέσω live streaming. Στο Instagram. Ναι. Μέσω live streaming έβλεπε το match. Στο Instagram είναι φίλος. Και ο Άγγλος Sportscaster, ένα σκοπιανό παίκτη της Βίντη, τον προσφωνούσε ως Μακεδόνα. Αυτό για εκείνους που τρέχουμε ακόμα στα συλλαλητήρια, λέει. Πάμε παρακάτω. Ναι. Μάλιστα. Έλα ρε παλικάρια. Μπήκε μέσα ο Αμερικάνος, ο πρόξενος μέσα στη Βουλή των Σκοπιανών, γιατί στα είπα αυτά, πρόσεχε πώς μιλάς. Και κάναν κάκα να πούμε. Θα μπει και εδώ άμα ο Μητσοτάκης κάνει κάποια μαγκιά να πούμε. Δεν αμφιβάλλω. Γιατί ξαναμπήκε άλλη μια φορά ο πρόξενος στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο Μητσοτάκης είπε ότι διαφωνεί με το όνομα. Τι να κάνει ο Μητσοτάκης, γιατί υπάρχει Μητσοτάκης. Ο Καμένος είπε ότι διαφωνεί με το όνομα. Τι να πει ο Καμένος. Ο Καμένος είπε ότι διαφωνεί με το όνομα. Καμένος για καμιά πριζόλα θα κάνει. Αυτή είπε ότι διαφωνεί με το όνομα. Ναι. Απλά ο Καμένος που έχει εξουσία, ναι, την ώρα που πρέπει να πατήσει πότε δεν πάτησε. Καλά, η Χρυσή Αυγή βγει απάνω τότε να μα πει αν έχει. Με Βάρντα, με Μπίζοβαρ, με Πρίγιοβιτς, άμα παίξει ο ΠΑΟΚ από την αρχή, Παναθηναϊκό, τον Ατρόμητο και τη Βίτη τους παίρνει. Ποιον να πάρει? Παναθηναϊκό. Όχι, δεν τον παίρνει. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί εχθές, άμα δεν υπολόγιζε τον Παναθηναϊκό, θα παίζει με τους κανονικούς. Ναι, και αυτό σωστό που λες. Ναι. Τώρα, αλήθεια. Να πω και κάτι από το φόβο του, από το φόβο του. Να πω και κάτι άλλο. Σήμερα ο μόνος που φωνάζει το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό είναι ο διευθυντής των φυλακών του Κορυδαλού. Γεια. Το Πασόκ ό,τι έδωσε με τον Ανδρέα Παπαδρέου στο λαό το πήρε με τον Σιμίτικη και τον Παπαντονίου στο θέμα του χρηματιστηρίου. 10 φορές. Άρα το Πασόκ δεν έδωσε στο λαό, τα πήρε με τόκο. Αυτά για αυτούς που λένε ότι φάγαμε με το Πασόκ με χρυσά κουτάλια, αυτούς τους βλάκες. Πολύ έξυπνο. Πάμε παρακάτω. Και άμα πάει ο Παπαντονίου στα κάτεργα. Στα κάτεργα, μπράβο ρε κόκκινε, ευχαριστώ που με επιβραβεύεις. Στα κάτεργα, αλλά μαθαίνω ότι ο Παπαντονίου σε 2-3 μέρες θα δηλώσει ασθενής και θα πάρει τον γιατρό του Παπαγεωργόπουλου και θα αθωωθεί. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Παρακαλώ. Φίλε, ναι. Καλησπέρα. Ναι, φίλε. Χθες ο ΠΑΟΚ έχασε τη Βίντη. Η ΑΕΚ την κέρδισε τη Βίντη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Αλλά μην συγκρίνετε τα δύο μάτς. Η ΑΕΚ έπαιζε το μάτς της ζωής της να περάσει στους ομίλους της Champions League εκείνη την εποχή. Μέσα στον Αύγουστο τότε έπαιξαν. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε ένα παιχνίδι ομίλων που χάθηκε τώρα το παιχνίδι, δεν χάθηκε η πρόκριση. Ναι, ναι, σωστό.
Έστω μπορεί να είναι και ψηλοαδιάφορο. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα δύο μας μεταξύ τους, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με τη Βίντη. Το είπαμε. Δεν συμφωνείτε με αυτό. Μα δεν το είπα στο φίλο. Ναι, ρε φίλε, ναι, δεν μου λες τώρα. Αυτό είναι, όμως δεν σημαίνει ότι. Είναι αυτό τώρα, ας πούμε, εικόνα ομάδος που θα πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, όχι. Και αυτό ήταν καλό που χάσαμε σε αυτό το ματς που είναι. Αδιάφορο δεν ήταν, γιατί θα έκλεινε στην πρόθεση. Αλλά δεν χάσαμε κάποιο πρωταθλήματος. Μπας και ξυπνήσουμε λίγο. Φίλε, τι είναι, τι είναι πιο οδυνηρό, το να πάθει ζημιά του Παναθηναϊκού ή να χάσει από τη Βίντη? Να πάθει ζημιά του Παναθηναϊκού. Οπότε, για μένα, οπότε δεν τρέχει τίποτα, μια χαρά. Αυτό λέω, ναι. Επίσης, αυτό όμως δεν αφαιρεί το δικαίωμα από αυτούς οι οποίοι δεν σε γουστάρουν να σε κάνουν κουλιαμά. Όχι, κι εγώ. Κοίτα να δεις. Το να μην θέλεις να κερδίσει μια ελληνική ομάδα αντίπαλη στην Ευρώπη είναι υγιές για μένα. Ούτε εγώ θέλω να κερδίζει η ΑΕΚ και χαίρομαι βασικά που χάνει η ΑΕΚ και είναι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Το να πάρει βαθμούς η Ελλάδα δεν θα θέλει κανέναν. Το να χάνει μια. Λάθος κάνεις, συγχώρεσαι με λάθος. Καλό θα κάνει. Μπορώ να σου εξηγήσω, μπορώ να σου εξηγήσω αν θέλεις. Δεν έχουμε χρόνο όμως τώρα, άλλη φορά. Κοίτα, και να πάρει βαθμούς η Ελλάδα θα παίζουν με καλύτερες ομάδες, θα περνάνε πιο πολύ στο Champions League. Εσένα ρε φίλε δεν σε βολεύει. Εσύ τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ δεν είσαι? ΠΑΟΚ είμαι, ναι. Αν ανέβει στην βαθμολογία η Ελλάδα θα είναι πιο βατό για σένα. Να κάνει το όνειρο σου πραγματικότητα. Απευθείας στο. Πάντα θα κυνηγάμε. Άλλο σου λέω. Κυνηγάμε. Όσο πιο ψηλά είμαστε στη βαθμολογία. Βρε, ναι, θα κάνει σαν Ελλάδα. Αλλά στο τέλος θα παίζουμε με καλύτερες ομάδες. Θα αποκλείονται από πιο νωρίς οι ομάδες. Και πάλι θα πέσουμε στην ίδια θέση που είμαστε. Οπότε το να χάνει ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ στην Ευρώπη μου προσφέρει την ίδια χαρά. Εγώ, αν θες να το βλέπεις στην Ελλάδα, έκανες ζημιά εσύ που έχασες από την Βίντε. Βρε, συμφωνώ. Και μάλιστα έκανες ζημιά στον εαυτό σου. Σε βάθος χρόνου δεν θα θελήσει κανέναν να κερδίζουν οι ομάδες. Θα μείνουμε στη θέση. Θα το δούμε στο μέλλον. Να περνάνε δύο UEFA, μία Champions League και όποια τύχη. Να είμαι εγώ πρωταθλητής, να περνάω Champions League, άμα είναι έτσι. Για να βλέπω να ευχαριστήσω την ομάδα μου. Το τι θα κάνουν οι άλλοι, σε μένα δεν με ενδιαφέρει. Να είσαι καλά. Κάτι άλλο. Άσχετο. Μπορώ. Πες μου. Στο Ραπτόπουλο. Ραπτόπουλε, κάνεις πρωί, τα απογεύματα μας έχεις λείψει όμως. Παθαίνουμε σφαίριση. Να ξέρεις, κάνε αυτό. Θα υπάρχει ένα site το οποίο θα κάνουμε μία ώρα από βραδινή εκπομπή, αλλά με συνδρομή. Μιλήσαμε και προχθές με το στίχημα, ούτε συνδρομές θέλει ούτε τίποτα. Σε μία μέρα στο στήνο το θέμα μας. Εάν δώσετε συνδρομή, μπορούμε να κάνουμε παρέα. Και να έχουμε δεν και δυνατότητα. Να βγάλεις από αλλού. Και να έχουμε και δυνατότητα να μιλάτε μέσω Skype αντί για τηλέφωνο. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά τα κόλπα ακόμα. Βρες κάποιον που τα ξέρεις. Φίλε, εσύ λες ότι θα κάνω εγώ, θα πιάσω στα χέρια μου Κατσαβίδη. Άλλοι το κάνουν. Επειδή έχεις ήδη το κοινό, άμα βρεις κάποιον που μπορεί να σας φτιάξει αυτά. Έτσι, εσύ τι λες, ρε φίλε, θα πάω το φτιάξω εγώ. Άλλος θα το κάνει. Αφού αγαπάτε τόσο πολύ το βράδυ, θα κάνουμε και το βράδυ μία ώρα. Και μάλιστα θα κάνουμε. Και αυτό που λέγεται κριτική του αγώνα την ώρα του αγώνα. Αυτό θα γίνει στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Κριτική του αγώνα την ώρα του αγώνα. Σ' αρέσει? Να ξέρεις, νεολαία μαζί σου είναι, να ξέρεις. Σ' αρέσει? Κριτική του αγώνα την ώρα του αγώνα. Αλλά μία ώρα είναι λίγη, να ξέρεις. Ναι, αλλά και εγώ πρέπει να ζήσω, ε. Τα λέμε. Άμα να πάρω το μαξιλάρι μου, ήδη το έχω πάρει, να πάρω και το... Και μια σκηνή να πούμε. Γρηγόρη, εγώ είμαι. Τι κάνεις? Καλά, μια καλά. Χαμένο κορμί. Προσπαθώ να κοιμηθώ από χθες το βράδυ που έκανε η Μπαρτσελόνα των Βαλκανίων. Χαμένο κορμί, δεν τρέπεσαι λίγο? Να ντραπώ γιατί? Γιατί ακόμα άρχισε τον κολλητό μας να πιούμε ένα καφέ. Α, καλά, εντάξει, αυτό έχει δίκιο. Πρόσεξε να δεις. Επειδή είσαι λίγο του γαδόρος, αν έπαιζες καρκιά στο παρελθόν, τόσο το στοίχημα, να ξέρεις τι λέει. Ξέρεις ότι έπαιζα, πάμε παρακάτω. Άμπραβο. Δανείζει, δεν χαρίζει. Εννοείται. Εντάξει. Λοιπόν, το άστρο κάποια στιγμή ξέρεις δίνει. Δεν μπορεί τώρα να είναι. Έχει 7 στα 7. Καμία αντίρρηση. Έπρεπε να έχει 4 στα 7. Και έχει 7 στα 7. Παγκοσμίως δεν έχει γίνει απόκρουση πέναλτι από τερματοφύλακα παγκοσμίως και να βγάλει το παίκτη του τέτα τέτοια για να κάνει γκολ. Και το έκανε προχθές το Χαριλάου. Ναι ή όχι. Με την απόκρουση το σου του Πασχαλάκη έβγαλε τον Νουάρδα τέτα τέτα και το πλασέτο out. Κάποια στιγμή, όταν πες από το Λευκό Πύργο και βρεις πορτοφόλι με λεφτά, κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει να υπάρχει και θα σε βρίσκουν με τα κουταλάκια. Πες μου σε ένα μάτ που έπρεπε να κερδίσουν και το πήραν. Με το Γάβρο δεν έπρεπε να φάνε 5 γκολ. Και παγκοσμίως χωρίς να έχουν κάνει τελική κερδίσαν το μάτ. Με ένα από το γκολ το οποίο δεν μπαίνει ποτέ. Άρα τι σου λέει αυτό?
Τι μου λέει αυτό, ότι, ότι δεν έχουν ομάδα. Όχι, ότι τα άστρα λένε θα πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, τα άστρα λένε ότι κάποια στιγμή μας βρίσκουν τα άστρα όμως και αρχίζουν και πιούν μπάλα. Και έχουν 8 δοκάρια και βγαίνουν και κλαίνε μετά, όπως παραδέχτηκα το διπλανό σου, που το πρωί είπε ότι όσοι βγουν να κλάψουν θα είναι αυτοί που θα βγουν και θα πούνε δεν γουστάρεις από κέρδισα τον Ολυμπιακό έτσι. Και είναι προς τιμή του αυτό που είπε. Μας πρίξανε ρε φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ και δεν με νοιάζει και πώς έπαιξα και δεν με νοιάζει. Ούτε άρα σήμερα να μην σε νοιάζει. Σου τοποθετήσεις σου βγάζω το καπέλο. Γιατί αυτό είναι το δίκιο. Εδώ πέρα ρε τι Γρηγόρη προχθές από το 80 έχει όρθιο τον Μπρίγκοβιτς για να τον αλλάξει. Δεν βγαίνει η πόρνη η μπάλα όπως την είπε ο Όσιμ. Μας κάνει τον κόλ και τον κάνει αλλαγή που έχει τον Καρέλη από το 80 να τον αλλάξει. Ναι ή όχι. Και εσύ σου φταίει όχι εσένα και σου φταίει ο Ερέρα. Εμένα μου φταίνε ο Ερέρα καταρχάς έπρεπε όταν έβγαλε τον για να κάνω τον προπονητή αλλά διπλανό σου βγάζοντας όταν έβγαλε τον Γιουνές έπρεπε να περάσει τέντερ κόρτο την κοινή και να και βάλει ένα χάφτο και όχι τον Ασλή και να βάλει τον τον Μαρτίνε και όχι τον Ασλή ή τον Κολάσαρε να χαρώ το φίλο και έπρεπε να ποιον έβαλε τον Ασλή ναι αλλά περίμενε αλλά σταμάτα ρε ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα τι έκανε μωρέ ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα τι έκανε μωρέ βλέπεις τι λέει ο διπλάνος τι έκανε μωρέ να το φάμε δεν είπα το φάμε αλλά τι έκανε no comment το μάτς μπορούσε να το πάρει ανετότατα. Αν έκανε αυτή την αλλαγή να περάσει τον Τιγκινί Σέντερφορ και να περάσει από πίσω τον Μαρτίνες. Μου βάλε το δεν τα κάνει αγκούτσα. Αυτά αυτό σου λέει. Στον Πανιόνιο ο Σιώπης μάρκαρε το Σέντερ Μπακ. Πλάκα μας κάνεις. Τι να σε καλά Κώστα. Έκανε και λάθη ο άνθρωπος. Έκανε το δίμετρο. Πώς θα γίνει ρε Γρηγόρη. Να σε καλά Κώστα. Να σε καλά παρακαλώ. Επόμενος. Ναι. Ορίστε. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω το ραπ, τι έχει με την ΑΕΚ και με το Μελισσανίδη που μας λέει κάθε μέρα αυτά τα οποία λέει. Τι έχω. Ναι. Ό,τι έχει και με τον Ηρακλή, ό,τι έχει με τον Άρη, ό,τι έχει με τον Μπάουκ. Τι είπα συγκεκριμένα. Τι θα γίνει ο δικηγόρος. Σταμάτα ρε κόκκινε, το δικηγόρο μου δεν θέλω, πέντε δικηγόρους έχω. Για λέγε φίλε συγκεκριμένα, τι είπα. Και δεν φτάνουν. Για εμάς τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ είναι ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος, ο οποίος μας έχει δώσει και όραμα. Το πρόβλημα με το Μελισσανίδη πού είναι δηλαδή, ποιος ΑΕΚΖΙΔΕΣ έχει πρόβλημα με το Μελισσανίδη. Πολλοί. Έχουν. Αυτό, εδώ είσαι λάθος. Πολλοί. Γιατί Γρηγόρη, ποιοι είναι. Γιατί ποιοι? Υπάρχει κόσμο ο οποίο. Με μένα τώρα με τον Γρηγόρη. Όχι, γιατί φίλε πήρε το πακέτο για του ομίλου του Champions League και δεν έκανε δύο-τρεις προσθήκες. Λοιπόν, μπορούσε να κάνει. Ο κύριο Μελισσανίδης πήρε την ΑΕΚ, την έριξε γάμα εθνική για να σβηστούν τα χρέη. Πρώτον. Στάσου ρε φίλε. Πρώτον. Όποιο. Σταμάτα ρε φίλε. Ένα λεπτό. Μη βιάζεσαι. Ο κομμουνιστής οπαδός της ΑΕΚ πρέπει να αλλάξει ομάδα. Πρώτον. Τι μου. Συμφωνώ, πες μου. Συμφωνείς. Δεύτερον, στη Γάμα Εθνική τα έσοδα ήταν περισσότερα από τα έξοδα. Στη Β' Εθνική τα έσοδα ήταν μεγαλύτερα από τα έξοδα. Έχει κάνει πράγματα ο Μελισσανίδης, αλλά φαίνεται ότι θέλει να τη βγάλει τζάμπα. Αυτό ενοχλεί. Δηλαδή, είναι κατά κάποιο τρόπο ότι εγώ δεν πληρώνω και καταφέρνω και εσείς είστε κορόιδα κτλ. Φέτος θα την πληρώσει. Λοιπόν, να σου απαντήσω. Με τον Άγιο 5 διαιτητές και 7 υπόπτες είναι καλό. Αλλά όλα στα δικαστήρια είναι δυνατότερος ο Μαρινάκης με τον Ζαβίδη. Αυτό θα το δούμε μετά το δεκέμβριο. Το είδαμε φίλε. Εδώ, το είδαμε. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, φίλε το είδαμε. Στην Κρήτη αστυνομία έκανε την πάπια. Εδώ στον ΠΑΟΚ η αστυνομία δεν έκανε κάτι επιβαρυντικό για τον ΠΑΟΚ. Εδώ πριν τον, πριν τον αγώνα κυπέλου. Με τον Άρη της Μολόδου. Δεν ήταν ο Μπούζος και έκανε πολεμικό ρεπορτάζ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επειδή τα κόσια αλλάζουν εύκολα, θα σας πω μετά το Δεκέμβριο είναι ο γάμος. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, όσο για τα αγωνιστικά της ΑΕΚ, τα χρέη δεν τα κάνει ο Μελισσανίδης, όπως και δεν θα πλήρωνε κανένας Μελισσανίδης ή κανένας Ραπτόπουλος τα χρέη των αλωνών που κάνανε να πούμε στην πλάτη της ΑΕΚ αυτά τα οποία κάνανε. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει δώσει όραμα στον ΑΕΚΤΖΙ, μας κάνει γήπεδο, μας πήρε από τα Τάρταρα και σου έχω ξαναπεί ότι παίζανε στα λιώσια με τους Σωτήρες. Να σε καλά, φίλε. Έτσι, μπράβο. Να σε καλά. Α, Ραπτόπουλε και κάτι άλλο, για να μην ξεχνιόμαστε. Μάλιστα. Αυτός που λες με δεσμευμένο λογαριασμό τους πλήρους όλους. Χτες. Ποιος? Μόλις ήρθε από την Αμερική. Πάρτε όλοι τα λεφτά. Ποιος? Ο Τόμ. Δεν το λέω, τον Θανάση. Ο Θανάσης. Όπως θέλεις, πες το. Ναι. Τους πλήρωσε. Ναι. Που δεν έχει. Άρα γιατί έκλαιγε αυτός. Ο Μυροφορίδης κάνει τη δουλειά του και ο πρόεδρος τη δικιά του. Γιατί έκλαιγε ο Μυροφορίδης, λέω αυτό. Γιατί άδικο είχε. Φυσικά και έχει άδικο. Εντάξει, εσύ πες ότι έχει άδικο. Άδικο έχει όποιος λέει για τον άλλον που ζητάει τα λεφτά του. Άκου, τα νόμιμα. Γιατί δεν ζητάει. Και ο Ποντίκης. Γάτος. Ένα Ποντίκη. Γάτος είναι. Ξέρει να κάνει τη δουλειά του κανείς. Ο Ποντίκης δεν μου λες. Άμα στη δουλειά του δεν τον πληρώνω δύο μήνες, τι έκανε ο Ποντίκης.
Κανείς δεν είπε. Χάριζε. Κανείς δεν, δεν είπε να μην πληρωθούν. Έκανε τον έξυπνο πρωτοπόρο. Άκουσα από κάποιον να λέει μην πληρωθούν. Άκουσα πολλούς που κατηγορούσαν αυτό. Όχι. Τους. Εγώ δεν κατηγορώ. Εγώ λέω περιμένετε να ξεκαθαρίσει. Ποιο σου χρωστάει σε ποιον. Ελληνικά ξέρει να μιλά. Μόξου εγώ. Μίλησα για σένα εγώ. Ναι. Νέξινο. Λες κάποιοι είπα, ή κάποιο κόσμο λέει. Εντάξει. Εμείς τι λέμε. Μα μου λες άκουσες και σου απαντάω άκουσα. Και μου λες εγώ. Δεν είναι ο κόσμος περιτριγισμένος γύρω από σένα. Εγώ. Άκουσα πολλούς να λιδωρούν. Άκουσα πολλούς να λιδωρούν τον άνθρωπο. Αυτό το συγκεκριμένο, ξεχνάω και το όνομά του, που ζητάει τα λεφτά του. Όλοι αυτοί που το κατηγορούν. Το Στράτζαλ τον Ιορδάνη. Ναι. Καλά κάνει και τα ζητάει. Όχι, δεν τα ζητάει. Τι κάνει. Μπλοκάρει το λογαριασμό. Καλά τα κάνει. Τώρα. Εσύ όταν σε χρωστούσαν από το ραδιόφωνο που δούλευε εκεί πέρα το αγωγή άλλο. Έκανα. Έκανες αγωγή έκανα. Έκανε αγωγή και τα έπαιρνε δεκάρα-δεκάρα. Εκεί που δούλευε με τον Γρηγοριάδη. Πώς το λέγανε το παλιό. Αγωγή έκανα. Έκανε αγωγή. Ναι. Εσύ γιατί δεν τα χάρισε. Και κατηγορεί τον άλλο που θέλει τα λεφτά του. Ξύπνιε. Εγώ δεν έχω μάθει να λέω. Βράστα εγώ, ρε. Άστα εγώ στη μέση, ρε. Δεν έχω μάθει. Κάνετε κριτική, ενώ εσείς τα ίδιοι κάνετε αυτά που έκανε ο κύριος. Πώς το λέω. Αυτό έγινε πριν από πόσα χρόνια. Λοιπόν, αφήστε ρε ποντίκι την ιστορία τώρα. Εσύ όταν πληρωνώσουν από τη δουλειά σου και καλά έκανε. Άμα δεν πληρωνώσουν, δεν θα φώναζε. Ξύπνιε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο ποντίκι. Λέγε, ρε φίλε. Και ο Τζον Τίκ. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Χουβαρτάδε όλοι. Αντί να λε τον Γεωργάκη γιατί πάει να πάρει τον Ματέο Γκαρσία από τον Άρε. Που πετάει ένα σκασμό λεφτά στο Μίχελ, να μπει τον Κοντρέρας και τον Λίνο, να το θέλουν παίκτες από τη Λατινική Αμερική, εξάσχει τον Ματέο Γκαρσία. Άκουσες φίλε εκπομπές. Ναι, ναι, άκουσα. Άδικο είσαι γιατί το παίκτες. Στάσου ρε φίλε. Στάσου. Τι είπα εγώ φίλε. Αυτό που είπες για τον για το Γεωργάκη το. Καλά είπες. Ποιο Γεωργάκη του. Το Σαββίδη. Ναι, τι είπα συγκεκριμένα, τι είπα. Είπες ότι πάει να προσελκύσει τον Ματέο Γκαρσία στο ΠΑΟΚ. Πριν τελειώσει, πριν φτάσει. Α, σταμάταρε. Τι ακριβώς είπα. Είπες ότι αυτό δεν στέκει. Είναι νομικό ατόπιμα. Άρα το άκουσες. Το άκουσα, ρε. Και ρώτησα τους Αριανούς, γιατί κάνετε τις κότες και δεν αντιδράτε. Όχι τους φιλάθλους. Οι φιλάθλοι άλλο κομμάτι. Τους παράγοντες του Άρη, γιατί κάνετε τις κότες. Οι δικηγόροι του Άρη και βγάλατε μια ανακοίνωση στο Instagram, τάχαμ δίθεν. Μπράβο, να πεις όμως και τον Γεωργάκη ναι. να δώσει μια κλωσιά το Μίχελ από εκεί. Αυτό δεδομένο. Και να χρησιμοποιήσει συμφωνώ, το Λίνο. Συμφωνώ, επόμενη γραμμή, συμφωνώ, έχεις δίκιο. Πάμε επόμενη γραμμή, σωστό, τι, μάλιστα. Ορίστε. Έλα φίλε. Κλείς το ραδιόφωνο, το ίντερνετ, το τι έχεις. Έγινε παιδιά. Πάμε εγώ στο είμαι. Ναι, εσύ είστε. Ναι. Καλησπέρα. Πρώτη φορά παίρνω εδώ στα παιδιά. Ναι. Θέλω να πω πρώτο για το Καντίνα Pit Stop. Ναι. Είναι κορυφαίο μαγαζί. Αλλά κάθε μέρα που πάμε στη δουλειά μας εκεί διπλομπαρκάρουν 50 αμάξια και δεν μπορούμε να... να πάει κάνουμε... καλά η δουλειά. Γιατί να κάνουμε. Είναι καλό. Εντάξει. Είναι καλό, ναι. Καλό είναι να υπάρχει καλή δουλειά και ο κόσμος να έχει το χρήμα να γυρίζει γύρω-γύρω. Σωστό, απλά δεν μπορούμε να κάνουμε τη στροφή εκεί για ωραίο καφέ να πάμε. Καμιά φορά παρκάνουν κάτι ταλίκες εκεί να φάνουν καφέ. Να φάνουν καφέδες οι άνθρωποι, τι να κάνουν στον δρόμο. Εντάξει, okay. Μια καλή καντίνα για ένα ταλικέρι είναι και άμα έχει και ωραία κομμενάκια να σερβίρουν εκεί, είναι φανταστικά. Έχει. Έτσι. Έχει. Κάνε μια στάση να δει. Δεν έχω κάνει στάση, αλλά τώρα που το λες, εντάξει. Ρε φίλε. Καντίνα είναι, όχι μπουζουκερί, είναι δυνατό. Πάμε στον επόμενο. Μπουζουκερί πάντως, έχει εκεί φλασάκια, εκεί LED. Έτσι όπως γίνανε οι τραγουδίστρες. Το έχει φτιάξει, το ξέρει το κόλπο τι πρέπει να κάνει. Τελείωνε. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Τελείωνε. Παρακαλώ. Να προλάβουμε, ναι. Ναι. Έλα παιδιά, εγώ ναι. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα. Από Σάμο τηλεφωνώ. Από Σάλτσμπουργκ. Από Σάμο. Από Σάμο, ναι. Αν και ακούω κάθε μέρα, παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Είμαι ο παδός του Παναδικού. Λογικό, στη Σάμα έχει πολλούς. Α, μάλιστα. Λοιπόν, με ανησύχησε πολύ που έχασε ο ΠΑΟΚ χθες. Περίμενα την ήττα του ΠΑΟΚ, αλλά την ήθελα με εμάς. Νομίζω ότι θα λειτουργεί σαν χαστούκι αυτό. Πολλά θέλεις, φίλε. Πολλά θέλω. Έχεις βλέπεις την ομάδα να θέλει πολλά. Έχεις καλή ομάδα, έχεις καλό προπονητή, παλικάρι, αλλά πολλά θες. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο στα σύννεφα. Δεν έπαιζε καλά και ερχόντουσαν οι νίκες σαν χαριστικές. Αυτό θέλω να πω, ότι δηλαδή αν δεν έσκαγε χθες, ίσως να έσκαγε τη Δευτέρα. Κοίταξε, άστρο είχες και εσύ σε κάποια παιχνίδια μεταξύ μας. Άστρο είχα, εγώ που είχα άστρο.
Στην Τρίπολη, Φερρυππίν. Στην Τρίπολη, Φερρυππίν είχα και δοκάρι πριν το πέναλτι. Ναι, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο όμως. Θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο, ναι, ισχύει. Γι' αυτό στο λέω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μαζί μας η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και μπορείτε να βρείτε είτε Kia, είτε Hyundai, είτε Skoda με δώρο μέχρι το τέλος του μήνα τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια περισσότερα. Πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Σήμερα είναι το Αγίου Δημητρίου, αλλά είναι και τα γενέθλια του τεράστιου και μοναδικού Βασίλη Χατζηπαναγή. Χρόνια πολλά. Ο Χατζηπαναγής. Μάθε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Διάλειμμα. Δεν ξέρει πόσο χρόνο είναι ο Χατζηπαναγής. Μάθε. Αυτή είναι η απάντησή του. Μάθε. Με γραμμές είναι κατηλημένες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Θέλω να σχολιάσω λίγο την πορεία του ΠΑΟΚ. Για τον χθες, αγώνα. Για χθες. Για χθες και γενικά, γενικά, τι, γενικά, χθες εντάξει, παίξαμε πολύ καλά, δεν είχαμε παίχτες, έχουμε quality όμως, όπως λέμε πάντα. Τι έχετε λέει? Quality, quality, κάτσε να σου πω τι έχουμε. Έτσι λένε οι παοξίδες, και εγώ παοξής είμαι, φανατικός, αλλά έχω κάποιες αντιρρήσεις σε κάποια θεματάκια. Θέλω να ακούσω τις quality αντιρρήσεις σου. Ακριβώς, γι' αυτό πήρα. Ναι, τώρα, πρώτον. Απόψη μου τώρα, δεν, Λουτσέσκου, καλός χρυσός Άγιος, ήσυχο παιδί, αλλά δεν κάνει, πρώτον. Δεύτερον, Σαββίδης, Ιβάν, έχει ρίξει λεφτά, έχει κάνει τον ΠΑΟΚ κάτι διαφορετικό από αυτό που φανταζόμασταν, ας πούμε, τόσα χρόνια, έχει δώσει μια λάμψη, ας πούμε, αλλά τόσα λεφτά για τέτοιους παίκτες που... Κάτι Βραζιλιάνους, κάτι... Τι σε νοιάζει σε... πάντων, δεν είναι για μπάλα. Τώρα το Ντάισεμπλουμ, τώρα που τον έχει εκεί 2 εκατομμύρια, που το καλοκαίρι δεν σήκωνε το τηλέφωνο για να έρθει να παίξει τον... Ο Ντάισεμπλουμ είναι κάτι άλλο. Βέρμπλουμ. Βέρμπλουμ τελειώνουν όλοι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι... Ο Ντάισεμπλουμ είναι Ολλανδός. Δεν έχει σημασία, το όνομα δεν έχει. Το θέμα είναι η πράξη στον αγώνα. Το θέμα είναι ότι... Τόσα λεφτά σε τόσους σε εισαγωγικά παιχταράδες, οι οποίοι φαίνονται μέσα στο γήπεδο, δεν μπορούν να παίξουν. Εντάξει, έχουμε και τον Γιώργο, ο οποίος είναι πολύ καλό παιδί, ο γιος, πώς το λένε του Σαββίδη. Γιώργος, ναι, ο Γιώργος, ο οποίος κάνει και αυτός επιλογές και λέει φέρε μου τον τάδε, φέρε μου τον τάδε. Εντάξει, έτσι δεν γίνεται ομάδα. Θέλω να πω το εξής, ότι πολλά λεφτά πεταμένα, έχουμε quality σε εισαγωγικά, που λέμε εμείς οι παοξίδες και χαιρόμαστε. Πες του λίγο και τι σημαίνει το quality για να καταλάβει. Quality σημαίνει λεφτά από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβες. Ναι, αυτό είναι. Ναι, εχθές ήταν το πρώτο χαστούκι. Από πότε το quality σημαίνει λεφτά, ρε παιδί, money είναι τα λεφτά. Έτσι το έχουν συνδυάσει οι παοξίδες και εγώ που είμαι παοξής, αλλά εγώ φέρνω αντιρρήσεις και με κράζουν κιόλας. Είμαι παοξής που... Είμαι παοξής, πώς το λένε, αλλά φέρνω αντιρρήσεις από τότε που, από την πρώτη αγωνιστική κερδίζουμε. Και τι έγινε, επειδή πήραμε 7 αγώνες, μπορείς να μπαίνεις και να κερδίσεις το τελευταίο, δηλαδή... Anyway, quality, φύγε, επόμενη γραμμή. Ναι. Γι' αυτό που λέει. Έλα, φίλε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο ένδοξο τίμιο και άξιο πρέσβη της πόλης της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας ευρύτερα, που στην παραμονή της γιορτής της τίμησε επάξια τα ελληνικά χρώματα και τίποτα άλλο αυτά. Ευχαριστώ πολύ και να βγάζει και τον Νικόλα. Πρέπει που γαρά τον Μπάγκο στον κάτι δικαλή. Παρακαλώ. Ορίστε. Γεια σας, μ' ακούτε. Έλα, φίλε. Έλα, λοιπόν. Θέλω να πω ότι καταρχήν είμαι ο Νίκος από Ηράκλειο. Παρακάτω. Περιμένουν όλοι οι γονείς, δηλαδή το πότε θα κάνει ο ΠΑΟΚ το πρώτο στραβοπάτημα να πούν όλοι να γράφουν είτε είναι ΠΑΟΚΖΙΣ που δεν ήταν ΠΑΟΚΖΙΣ το προηγούμενο, έτσι, αλλά είτε είναι ΠΑΟΚΖΙΣ είτε είναι από άλλη ομάδα. Δεν είναι λογικό. 50 αγώνες έχεις 3 ήδες και μου λέτε... Ερώτηση, δεν είναι λογικό. Για τους άλλους, ναι, είναι λογικό. Ανθρώπινο συνέστημα, δεν είναι. Αγώ όταν εσύ κάνεις κάτι... Δηλαδή,
Δες την ομάδα σου που ήσουν και τι είναι. Ρε φίλε, σου είπα κάτι. Ανθρώπινο συνέστημα δεν αυτό? Όχι. Για τον Αριανό και τον Αντιπαοξή είναι ανθρώπινο συνέστημα. Για τον Παοξή είναι κακή προσέγγιση της ομάδος, την κριτική. Αυτό. Ο Παοξής κέρδιζε με κακό, με κακή εικόνα και μα κέρδισα. Τώρα που έκανα την πίπα Magic Live, ναι, κάνει κριτική να πούμε. Δεν ισχύει όμως τώρα. Επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Απλά στα μιλάει. Σε ποιος τον Ζάχαρο, πάλι κοιμήθηκες μεσημεριάτικα. Παρακαλώ. Πάβει τα τσίμπουρα τώρα, σαβουριάσει να πούμε, ναι. Μάλιστα, ναι. Γλάρωσε να πούμε, γλάρωσε. Ποιος? Εσύ από ό,τι λέω Φαλακρός. Και επειδή το λέω Φαλακρός, το πιστεύεις? Δεν φαίνεται και γλάρωσε. Ό,τι λέω Φαλακρός, το αντίθετο πρέπει να πιστεύουμε. Εννοείται. Αυτό μάθαμε τόσα χρόνια, μεγάλε Γρηγόρη. Άμπρα. Λοιπόν, μας λέει προχθές ο Φαλακρός, Λιμνιός. Λέει θα βάλει τον Λιμνιό, θα βάλει τον Ζάμπα, να βάλει και τον Νέα Κούδα όπως μας τον παρουσιάζουν, για να μην πάρει καμιά μεταγραφή ομάδα. Και ξέρω εγώ, γιατί είναι άνετο, είναι άνετος ο Άσος, τρεις πόντους στο τσεμπάκι. Αυτό μέσα λιχθές Κώστα. Όχι φίλε. Ναρκωτικά χαλασμένα και σύμπειρες. Πρόσεχε. Να παίζεις τα κανονικά. Είπα σε αυτό το μάτς, ακούγεται ότι θα παίξει ο Ζάμπα, για να το βάλουν στη βιτρίνα σε ένα ευρωπαϊκό μάτς να δείξει. Αυτό είπα. Αυτό είπες. Α, μπράβο, ναι. Αλλά είπες ότι και το μάτς είναι εύκολο. Είπα ότι το μάτς είναι εύκολο. Δεν είπες. Ο Μπουκ το είπε φίλε. 10 μονάδες τον είχε τον πάω. Α, μπράβο. Τέλος. Εγώ το είπα. Συνεχίζω. Ναι, για μας παρουσιάζει τον νέο Κούδα να πούμε το παιδί τώρα να πάρει το αποδείο. Πρέπει να κάτσει και στον πάγο καμιά αγωνιστική να δούμε και λίγο πάλι ξανά. Το ζηλέψεις τον Μπέλκα, φίλε. Πάλι. Τι να ζηλέψεις, τα λεφτά του μπορεί να ζηλέψει το συμβόλαιο. Άμα πω εγώ όμως με τη φανέλα του πάω με το 10, ίσα που θα είμαι στα ίσα μαζί του. Γιατί δεν πήγες? Γιατί μάλλον δεν έχω τον Κουτσολιάδο και δεν έχω κανέναν γι' αυτό. Ναι. Και τώρα τι κάνεις, ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Όσο μπορώ. Μάλλον ζηλεύεις τον Μπέλκα, φίλε. Και ζήλια δεν το λες, τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι ανθρώπινο αυτό που νιώθεις. Είναι και όμορφο παιδί. Έχει και ωραία κοπέλα. Έχει και καλό αυτοκίνητο. Βάζει και γκολ. Το θέλουν και άλλες ομάδες. Και το βράδυ όταν κοιμάσαι ονειρεύεις ότι είσαι ο Μπέλκας. Γερός δεν είναι, ρε. Ποιος δεν είναι γερός? Ο Μπέλκας. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, με τον ερχόμενο του Άγγελου πιστεύεις θα απολυθεί ο Κουτσολιάκος τώρα από την Εθνική? Ή θα απολυθεί ο Κουτσολιάκος από την Εθνική ή θα γίνει φίλος με τον Άγγελο κι αυτός. Ωραία. Λοιπόν, το Κουμπαράκι χθες το 90 ξέρεις τι σχόλιο έκανε στο 90 πλάσι, ε? Ναι. Τι σχόλιο έκανε? Τι έκανε. Στο 90 πλάσι λέει το μυαλό του ΠΑΟΚ είναι στο αγώνα του Παναθηναϊκού. Έτσι είπε. Αλήθεια λες. Εσύ στη θέση του τι θα έλεγες? Δεν είσαι στη θέση του όμως. Εγώ στη θέση του. Αυτό να το απαντήσεις ρε φίλε. Δεν είμαι στη θέση του και να κλείσω το τηλέφωνο. Επόμενη γραμμή. Δεν ερώτησε αυτή. Επόμενη γραμμή. Δεν ερώτησε αυτή. Εσύ στη θέση του τι θα έκανες? Δεν είναι στη θέση του. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσύ στη θέση του λέει τι θα έκανες. Άκου τώρα. Και εσύ στη θέση του Παπαντονίου που το βρεις, τι θα έκανες? Θα τα τσέπωνες κι εσύ. Ε? Δύσκολο. Δύσκολο, ε. Εδώ τσέπωσες τα ψάρια και τα πήγες στην ταβέρνα. Τα λεφτά δεν τα τσέπωνες. Ποια τσέπωσα, αυτά πλήρωσα. Τα πλήρωσες, αλλά άλλο είναι να τα πάρεις από τη λαϊκή και άλλο τα φας στην ψαροταβέρνα. 5 ψάρια στην ψαροταβέρνα κάνουν 70 ευρώ. Στη λαϊκή κάνουν 10. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Όχι, γιατί νομίζω ότι εμείς τρώμε σαν όνομα. Ούτε γνωρίζεις πόσο κάνουν. Κάσε, άσε. Ούτε γνωρίζεις. Ναι. Εσύ ψάρια βγες 32 χρονών σε σάντουιτς. Τι έφαγα? Έβαλες το, αλλά ξέχασες να βγάλεις τα κόκαλα. Φελέ. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να σε πω. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Εγώ πήρα να σχολιάσω κάτι, την καινούργια μόδα των φίλων του Άρη και του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ είναι πιο παλιά. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Βλέπαμε, εγώ όταν πήγα ένα σχολείο, υπήρχε τσαμπουκάς, υπήρχε κασμέρεμα, υπήρχε κορόιδεμα. Τελείωσε το μάτς προχθές την Κυριακή. Το σχολιάσαμε λίγο τη Δευτέρα και το πείραγμα σταμάτησε. Ναι. Ναι. Μπήκε στο Facebook, δηλαδή στην κύρια και στο Instagram. Στο Facebook. Στο Facebook. Μόνο με στο Facebook. Γιατί το 80 φίλε, και Facebook. Τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι φίλος και του ΠΑΟΚ και του Άρη και της ΑΕΚ. Δεν ήμουν ποτέ φανατικός οπαδός κάποιας ομάδας. Επειδή έχω πάθει ένα
έτσι ειλικρινά. Είσαι οπαδικά πολυγαμικός. Ένα σοκ με τον προηγούμενο ναι. φίλο. Ναι. Το quality ναι. που δεν ήξερε τι είναι. Ποιότητα, ποιότητα. Ποιότητα. Μπράβο, μπράβο, ρε φίλο. Γιατί μας το είπε μία-δύο. Λέω για κάτω μια μετάφραση και στον Κωστή. Και λέει τα λεφτά. Λοιπόν, λοιπόν Γρηγόρη, εγώ φίλε, όταν πήγαινα σχολείο. Φίλε, όταν φίλε, σχολείο, φίλε. Είσαι εισοδηματίας. Ναι. Ναι. Α, όπου το κατάλαβες. Τυχαία. Τώρα με εντυπωσιάζεις, όπου. Μόνο και είσαι ο δηματίας, εργάζομαι κιόλας όμως. Εντάξει. Φαίνεται από τον τρόπο που μιλάει, φαίνεται και από τον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα. Φαίνεται απαίδευτος. Λάθος κανένα, με συγχωρείς. Υπεργάζεται κιόλας. Κωστή, μία εργάζεται, εργάζεται για να μην πάθει ψυχολογικό. Για να έχει κάτι να ασχολείται. Σωστό! Όχι, γιατί αργία, γιατί αργία μην τρυπάς κακία. Το έλεγε ο θεοσεβούμενος αυτό. Το πήρε δεν είναι θέμα θεοσεβούμενο, όχι. Ναι. Γιατί αν θα δείτε, λοιπόν, αν θα δείτε ανθρώπους κάνει μάθημα τώρα, μεγάλους σε ηλικία, ναι. οι οποίοι ασχολούνται με κάτι, με οτιδήποτε, ζουν πολλά χρόνια. Βέβαια. Όταν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν με κάτι να ασχοληθούν, αρρωσταίνουν και φεύγουν. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σωστό. Κωστή μου, εγώ όταν πήγαινα σχολείο και Κυριακή έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ. Την Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη η ομάδα που είχε χάσει, οι μαθητές, οι οπαδοί της κάθε ομάδα ναι, δεν έρχονταν στο σχολείο. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Εσύ ναι. όταν πήγαινε σχολείο, ο Μπούζας έβγαινε τρεις φορές την εβδομάδα. Τρεις φορές την εβδομάδα. Θεσσαλονίκη είχε κάτι αθλητικά της πλάκας, ράδιο δεν είχε, Facebook δεν είχε. Όχι, όχι. Τι όχι, όχι. Ο Θοδωρής ο συγχωρεμένος, όταν έβγαινε και έχανε ο ΠΑΟΚ, τον πέραν 6 μέρες τηλέφωνο. Πότε πήγαινε ρε φίλε σχολείο, συγγνώμη, πότε. Είμαι μικρός. Πότε είσαι γεννημένος. Το 83. 93, σου είπα 35 χρόνια. 83, είχε Facebook. Ρε φίλε, είχε Facebook το 2003. Είχε Instagram όχι, το 2003. Φίλε, αλλά εδώ, να εδώ, κάτι, είχε. Μία εβδομάδα τον κάναν κασμέρι τον Θοδωρή όταν έχανε ο ΠΑΟΚ. Όταν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, μία εβδομάδα γλιτούσε τους Αριανούς. Τώρα βλέπω, παίρνουν όλοι το κινητό, οι ΠΑΟΚτσίδες και οι Αριανοί. Ρε φίλε μου, καλέ μου, γλυκέ μου. Τότε το Μετρόπολης ήταν ένα ραδιόφωνο, τώρα έχει 10. Αλλάξαν τα χρόνια. Έχει 10 σαν τον παρασύρει. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει όμως αυτό. Πέτυχα τη μηχανή του χρόνου. Και τον άλλον τον άρεσε η Χούντα, τον άλλον τον άρεσε ο Καραμαλής και τον άλλον ο Αντρέας. Πέτυχα έναν Αργενό και έναν Παοκτσίπη Κυρικάδες προχθές το προπό και λέω ένας τον άλλον, νικήσατε, ήσασταν πολύ καλύτεροι. Λέει, ήμασταν καλύτεροι σε εκείνη τη γραμμή και το συζητούσαν σε αυτό το ύφος. Δεν μ' αρέσει ρε παιδιά. Ναι, εσείς να μαχαιρώνονται, έγινε. Ναι. Μαχαιρώνονται στο Facebook. Έξω είναι φίλοι. Αλήθεια λες. Καλύτερα, να σου πω κάτι. Καλύτερα γιατί αυτά δεν είναι. Εγώ είμαι εναντίον της βίας. Εγώ δεν θέλω βία, εγώ θέλω το κορόιδεμα. Με αρέσει να τους ακούω να σκοτώνονται λεκτικά. Εναντίον της βίας είναι γιατί την Μποϊσμό μπήκε μέσα όμως. Ο κόκκινος. Είμαι εναντίον της βίας. Του πιάσατε εκεί το Παπαδοπέδι. Γιατί την Μποϊσμό. Γιατί σε πιάσαν. Για χουλιγκαρισμό, γιατί σε πιάσαν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εμένα για να με πιάσουν γιατί την Μποϊσμό Φαλακρό αποκλείεται. Να με κουρέψουν με τον νόμο 4.000. Οπότε τη γλίτωνα εγώ. Λέγε φίλε. Μας πιάνανε φίλε τότε όταν πηγαίναμε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, απαγορευόταν. Εσύ το κουμπάρε από μικρός το ξεκίνησες. Και μας πιάνανε. Ναι. Έξα, αλήθεια είναι αυτό. Τι έπαιζες, Pac-Man. Ό,τι και να έπαιζες, ρε φίλε. Μπιλιάρδο έπαιζες. Στο σφαιριστήριο και σε αυτό, αν ήσουν κάτω από 17, απαγορευόταν. Ναι. Του έλεγε, απαγορεύεται. Και... εμείς πηγαίναμε. Και τι και εσύ αρκώς στο λαλούνα. Και τι. Μας πιάνανε και μας πηγαίναμε. Μεγάλη δουλειά κάνανε. Η μπάτση του Beverly Hills. Τους πήρε η CIA. Και σένα πήραν και μέσα. Έγινε, δεν έγινε. Και τι μας κάνουν. Τότε θεωρούνταν ατόπι μας. Ξεφτύλα. Σε πήρανε μέσα. Και εμένα με βάλανε στην κλούβα. Ποια κλούβα ρε με το περιπολικό. Μιλές ψέματα. Με το περιπολικό σε πήγε. Με τι μας πήγαινε. Ήσουν πριβέση δηλαδή. Άντε ρε τώρα. Ήταν πριβέ ο κόκκινος. Το πήγαινε προ περιπολικό. Και μια φορά άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Σιγά σιγά. Μη. Σοβαρά. Μη. Πήγα να πάρουν κι άλλους και έφυγε. Μη. Σε κάποιο έργο το είδες αυτό. Όχι, σοβαρά. Μη. Σοβαρά. Σε ταινία το είδες αυτό. Μη. Τώρα αυτό λέω. Πέσει ότι είναι ψέμα. Στον ψάλτη σε κάποια ταινία θα το είδες και το λες για δικό σου τώρα. Έλα. Πάμε. Έχω κανένα ταλκάρεση. Λέγε φίλε. Πού να βγεις έξω ρε ψάρι να πούμε. Λέγε φίλε. Μάλιστα. Μπορώ να τελειώσω λίγο την συνειδημότητα σκέψη. Όχι, δεν πήρε το φάρμακο που στις, δεν το πήρε τα πήρα τώρα, τα πήρα και τα παίρνω κανονικά από το τα φάρμακά μου. Μισό λεπτό. Γιατί άμα δεν τα πάρεις κινδυνεύουμε, ναι. Άκουνα, σου πω, επειδή εγώ δεν παίρνω λιγμένα, παίρνω κανονικά φρέσκα. Εγώ λιγμένα παίρνω. Εσύ λιγμένα παίρνω. Λαμπόγιαλο. Όχι, άλλο σύμπαν. Βάλε ένα από τα καλά, ο Στεφανάκος του καφέ μου ζήτησε, το ξέρεις. Πάντως αυτή η μαρμίτα έχει κάτι κυφίνες. Ένας είναι ο Αλέξανδρος, μετά σκάει μύτη ο Κιμπόκο. Τι τα πάω τώρα! Εμένα με λένε Αλεκούτρα.
φωνάζουν. Γιατί την μπάλα που έπεσε με τον αδερφό του Κούι, τον Άγγελο, ο οποίος ήταν στην αστυνομία, ήταν εθνική αστυνομία, τα είχαμε μαζί και εγώ δεν πλήρωνα. Πολύ με τους αστυνομικούς παρέα έκανες. Στα γηπεδάκια πάνω του Κούι και δεν έπαιρνε στη δρομή, γιατί ήμουν αμαία, κατάλαβες. Είμαι αλεκούτρας. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα πράγμα θέλω να πω, κύριε Αρτόπουλε. Ναι. Επειδή μου λένε όλοι οι φίλοι μου και όλοι όσοι με αγαπάνε σε εισαγωγικά, να μην κάνω παρέα μαζί σου γιατί βλάβεις σοβαρά την υγεία, ναι. Εγώ θα έρχομαι στην εκπομπή, θα λέω αυτό που θέλω και άμα ξαναπείς χασικλή και κλέφτη, τελειώνει το θέμα εδώ. Δεν ξαναπατάω πουθενά. Και πάω στην ΚΟΥ και κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει. Τι δουλειά κάνεις? Θέλω να μου ζητήσεις ένα δημόσιο συγγνώμη και για τον Μπουφάν και για τον Χασικλή που με είπες. Δεν είμαι Χασικλή, σου έδειξε τον καπνό που κάμιζα μέσα στη Μαρμίτα και μάλιστα το μύρισε και ήταν καπνός από πίπα. Εντάξει. Δεν ξέρω τι πίπα ήταν. Εγώ λιποθύμησα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τόσο καλή πίπα ήταν. Έλα φίλε. Ναι. Γεια σας. Έλα φίλε. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Τι κάνετε καταρχήν? Καλά εσείς τι? Εσύ και ο Γρηγόρης. Ναι. Καλά είστε? Καλά, καλά. Δεν μου λες, Κωστή, έχω μια απορία ρε εσύ. Μ' ακούς? Σ' ακούω ρε φίλε, πάρ' το γρήγορα, λέγε. Πες ότι, άκουτο το πάρω γρήγορα. Πες ότι μπαίνετε σε ένα ρίγκ εσύ και ο Κόκκινος να πούμε. Ναι. Και σας δίνει το στοίχημα αποδόσεις. Ναι. Τι αποδόσεις θα μπαίνανε, για να μπορείς να μου πεις. Εσύ θα τις βγάλεις. Γρηγόρη, πες τα ρε και εσύ ρε. Εσύ βγάλε αποδόσεις. Εγώ θα βγάλω μισό-μισό, 50-50. Γιατί? Έτσι, γιατί και οι δύο είστε ισοδύναμοι. Με προσβάλλεις φίλε. Γελάς, με προσβάλλεις. Ο Κώστας δεν μιλάει όμως ο Κώστας. Γι' αυτό, γιατί είναι κότα. Τέλος πάντων, παιδιά, να μιλήσω λίγο σοβαρά τώρα και τα πλάκα στην αρχή. Με το θέμα του ΠΑΟΚ, δηλαδή χθες τη φάγαμε 2-0. Λοιπόν, όταν έπεσε η Δίτη με την ΑΕΚ, είμαι θύρωτος στο ΠΑΟΚ, έτσι, καταρχήν. Όταν πέσαμε με την ΑΕΚ, όλοι κοροϊδεύαμε τη Δίτη και τη λέγαμε Δίτη βιντεοκλαμπ και βιντεοκλαμπ. Άλλο παιχνίδι, φίλε, άλλο. Δηλαδή, ρε Γρηγόρη, τι άλλο παιχνίδι? Εγώ αισθάνθηκα πιο ρόμπα όταν είδα το ΑΕΚ Βίντι, όχι για την ΑΕΚ, που είδα ότι η Βίντι κάτι έβγαλε, παρά χτες, γιατί είναι ένα παιχνίδι ομίλου. Και μπορεί στο τέλος να λέμε άλλα πράγματα. Κατάλαβες? Ενώ αυτό το παιχνίδι δηλαδή ήταν αδιάφορο, ας πούμε. Μπορεί να δεις τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει εκεί μέσα και να ρίχνει τρία γκολ. Αν και θα. Και μπορεί να πάμε και εκεί και να πάμε άλλα τρία γκολ. Όλα είναι πιθανά. Δύσκολα. Μπορεί να χάσουμε με. Άντε ρε Κώστα, δύσκολα, άμα είναι δύσκολα το 3-0, άντε θα χάσουμε με ένα 0. Φίλε, θα σου πω κάτι. Έλα, λέγε. Τους bookmakers θεωρείς κοροϊδά? Ας τους bookmakers, Γρηγόρη, με αυτούς δεν τα βγάζουμε πέρα με αυτούς. Μα εννοείται ρε φίλε, ξέρω τι κάνουμε. Ρωτάω, είναι κοροϊδά? Εννοείται ρε φίλε, δεν είναι κοροϊδά. Θα δίνανε 10 φράγκα, θα δίνανε 10 φράγκα το διπλό. Αν ήταν έτσι πως συζητάμε τώρα, η Βίλη τόσο μαδάρα. Εσύ ξέρεις τι έχει διτεχθεί στο διπλό, έχεις μάθει? Φυσικά και όχι. Μπράβο, οπότε είστε στο φλού, δηλαδή. Δεν μπορώ να μιλάω, φίλε. Δεν έχεις γνώση, δηλαδή. Αν είχα γνώση, δηλαδή, σου πω εγώ, στο διπλό παιχτήκανε τόσα εκατομμύρια, παράδειγμα. Φίλε, θα σου πω κάτι για να συνοηθούμε. Λοιπόν, την οποία κουβέντα την έχω κάνει άπειρες φορές με τον Κυριάκο του Θωμαίδη. Αν το διπλό καταρχήν είχε φορτωθεί, όπως λες, θα είχε πέσει. Πρώτον, οι εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Οι εταιρείες προστατεύουν από την ώρα που εσύ έχεις ποντάρει, έχουν κερδίσει ήδη από την Κανιώτα. Αν δουν ότι ποντάρονται εκατομμύρια, όπως λες, που δεν μπορούν να παιχτούν εκατομμύρια, θα ρίχνανε την απόδοση του διπλού. Από τη στιγμή που δεν παίχτηκε, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζουμε, δεν μπορεί. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Εγώ δεν ζω σε έναν κόσμο που ξέρω ότι συμβαίνουν τα πάντα. Άρα, Γρηγόρη, λες ότι είναι παικτικό, δηλαδή. Και δεν είπα κάτι τέτοιο. Λέω για πράγματα που δεν γνωρίζω. Ναι. Δεν μιλάω. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να καταλήξω. Όπως επίσης σου είπα ότι αν παίζονταν εκατομμύρια στο διπλό, θα είχε πέσει η απόδοση. Δεν το ξέρεις αυτό? Ότι όταν κάτι φορτώνεται, πέφτει. Όταν σου λέω εγώ ότι η Γιουβέντους έχει πέσει από την Αλφα στη Β' Εθνική, για ποιο λόγο έπεσε, ρε Γρηγόρη μου? Για ποιο λόγο έπεσε?
Ναι, η Γιουβέντους, η ομαδάρα. Γιατί βρήκανε μια αποθήκη γεμάτη ντόπα. Ομαδάρες που έχουν πέσει της Ευρώπης. Γιατί βρήκανε μια αποθήκη γεμάτη ντόπα. Και όχι μόνο η Γιουβέντους, ξέρεις και εσύ πολλές. Φίλε, όποιες ομάδες πέσανε, τώρα κυνηγάνε την Μπενφίκα. Η Μπενφίκα, αν μέχρι τα Χριστούγεννα δεις την απόφαση και η Μπενφίκα τεθεί εκτός Ευρώπης, μη σου φάνει παράξενο, αλλά εκεί δεν περιμένουν να βρουν και τα λεφτά που θα γράφουν πάνω ότι πονταρίστηκαν για να γίνει να χειραγωγηθεί το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα βγήκε προς τα έξω ότι το Παρί Ερυθρός Αστέρας το ποντάραν από το Ερυθρό Αστέρα 5 εκατομμύρια ευρώ. Δολάρια, οτιδήποτε. Αυτό... Άμα βγήκε προς τα έξω, δεν ισχύει αυτό. Λάθος κάνεις, φίλε. Δεν βγαίνει έτσι τίποτα. Ο Πλατινί, είπε ο Πλατινί ότι η Βραζιλία και η Γαλλία ήταν προγραμματισμένοι να βγουν να παίξουν τελικό. Όχι, η κλήρωση ήταν τέτοια που τους βόλευε να φτάσουν τελικό, ναι. Το ήταν στημένη... Οπότε ήταν ο Πλατινί κλήρωση. Έκανε τη βλακία και έδωσε τους αγώνες στο Κατάρ και τον διώξανε. Γρηγόρη, για σένα η κλήρωση όπως το είπες με τον Πλατινί ήταν στημένη. Αφού το είπε ο Πλατινί, τι να πω εγώ παραπάνω. Άρα ήτανε. Οπότε εμένα δεν με κάνει εντύπωση, ήταν να πέσει. Τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση, φίλε, ό,τι και να μου πούνε. Μπράβο. Σε αυτόν τον κόσμο τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά όταν δεν μπορώ να αποδείξω κάτι και να μιλήσω επί της ουσίας, είναι ως μη γεννόμενο. Το Κώστα την άποψη να ακούσω λίγο. Για ποιο πράγμα συγκεκριμένα. Για αυτό που λέμε τώρα. Δεν σε παρακολουθούσα. Τον έπιασε στο ζάχαρο. Γεια φίλε. Ένα τελευταίο. Με κοίμησε όπως της. Λέγε φίλε. Ορίστε. Έλα φίλε. Α, μιλήσει αυτός. Ναι, καλησπέρα. Έλα φίλε. Έλα παιδιά. Να πω λίγο κάτι για το κύριο Ραπτό. Ναι. Τι ομάδα είσαι. Πάω. Πάω ξύς σήμερα. Τι. Μπαμ κάνεις. Χωσής, ναι. Να πω λίγο Ζαρίνα κάτι. Βλέπω Λέγε. Στο Europe One την εκπομπή κάθε Κυριακή εκεί, τα ξημερωμάτα. Ναι. Την βλέπω. Απλά... Τέσσερις μέρες κράτηση. Να πω κάτι. Ναι. Απλά δεν χρειάζεται να έχουμε 15 άτομα. Α. Άποψή μου. Δηλαδή λες ότι έχει πολυκοσμία. Ναι. Ακριβώς. Και γίνεται ένα μπάχαλο εκεί και δεν έχει κάποιο νόημα. Εντάξει, βέβαια θέλουν μηνύματα. Μπορεί αυτό να πουλάει. Ρε. Κάτσε να μάθουμε τι θέλει ο κόσμος. Ναι, ρε, πουλάει αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Στέλνουν κάποιοι μηνύματα και τα λοιπά. Ναι, αλλά εγώ κουράστηκα και με παίρνει ο ύπνος. Δηλαδή, όταν ακούω μπου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 umb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 um
χρειάζει, δεν χρειάζει και χάπια για ύπνο εκεί. Θα βάζει μαρμίτα και στην κοιλιά. Εσύ και τι να βάζει αυτό. Κάτσε να μάθουμε. Αυτό θέλετε. Φίλε, ο κόκκινος. Ο κόκκινος. Όχι. Ένα άτομο γουρούνι. Εγώ θέλω τον να κάνει κριτική ο άνθρωπος, να κάνει μια ανάλυση, ναι. Μια ανάλυση, να κάνει μια ανάλυση όπως την κάνει κάθε μέρα. Αλλά με λιγότερα άτομα. Ναι, αλλά όχι αυτό το μπάχαλο. Δηλαδή όχι 35 άτομα τώρα εκεί πέρα. Πολύ καλά. Συμφωνώ. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, η εκπομπή τελείωσε. Να μπήκουν έτοιμοι για ειδήσεις. Σωστή παρατήρηση. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με τον εορτάζοντα Δημήτρη Κανελάκη, το γινητά.